Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, Magazine Life και σήμερα ελπίζω να έχετε βάλει το καφεδάκι σας, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα για σας. Θα μάθουμε χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ένα ίσιωμα ως βάση, θα δούμε πώς μπορείτε εσείς μόνες σας να μετατρέψετε το χτένισμά σας με διαφορετικούς τρόπους. Θα μαγειρέψουμε κοτόπουλο με ρόδι, που θεωρώ ότι είναι έτσι ένα φαγητό της εποχής. Έτσι, το ρόδι τώρα είναι η εποχή του. Θα φιλοξενήσουμε εδώ την αποκλειστική συνέντευξη της κόρης του αείμνηστου Νίκου Φόσκολου, που μας έδωσε πριν λίγες μέρες. Τα γεγονότα μας πρόλαβαν και δεν προλάβαμε να δείξουμε αυτή την συνέντευξη πριν απεβιώσει ο Νίκος Φόσκολος. Όμως, μαζί της σήμερα θα μάθουμε άγνωστες πτυχές από την κοινή του ζωή, την μεγάλη αυτή πορεία του Νίκου Φόσκολου, ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα μέχρι και τα τελευταία. Και γενικά θα έχουμε πολλά. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε τον τρόπο πώς μπορείτε εσείς να ξεθυμάνετε το θυμό σας. Σημαντικό αυτό, πολύ. Με τρόπο που δεν πονάει. Ενδιαφέρον, δεν πολύ πονάει. Ενδιαφέρον. Και ασφαλώς θα παίξουμε μουσικά quiz και εσείς θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, Στέφανε, μουσικά. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πού να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πού να βρω μια να σου μοιάζει. Μπράβο, Στέφανε! Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Λοιπόν, κι άμα δεν βρούμε καμία να σου μοιάζει, έχουμε θυμό και πρέπει να ξεσπάσουμε με έναν τρόπο, Βίκη. Είναι αυτό που λέμε, έχεις νευρά. Έχω. Σπάστα. Όλα. Όλα. Μου επιτρέπετε. Σου επιτρέπω. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Έχεις νεύρα, αγόρι μου, πρωί-πρωί. Παιδιά, πρωί-πρωί έχω πάρα πολλά νεύρα, έτσι είναι τα νεύρα μου, έτσι. Πάντως, αυτό τον τρόπο που βρήκαμε είναι και οικονομικός, γιατί δεν σπάς το σπίτι σου, όχι. Ούτε το στούντιό μας, Στάφη. Είναι καλή ώρα. Πας, πληρώνεις ναι. Και τα σπάς. Λοιπόν. Α, θα πληρώσω πρώτη κιόλας. Εντάξει, παιδί μου, κάπως πρέπει να δεν είναι τίποτα σε αυτή τη ζωή τελικά. Στην Αργεντινή, λοιπόν, σκέφτηκαν τον εξής τρόπο. Το break club. Μπαίνεις μέσα, έχεις νεύρα και αντί να πιεις. Και τι σπάς. Τα πάντα. Ό,τι ποτήρια, γυαλιά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο λογαριασμός σου έρχεται στο τέλος ή πληρώνεις μία είσοδο και σπάς ό,τι θες και φεύγεις. Είναι αυτό που λέμε πληρώνεις σπασμένα. Γιατί άμα έχεις και πολλά νεύρα, και πολλά νεύρα και σπάς το μισό μαγαζί, δεν συμφέρει. Ναι, πραγματικά. Αλλά λένε, αυτοί που το έκαναν, λένε ότι είναι πολύ καλύτερο από το να πίνεις ένα ποτό και να κάθεσαι και να ξεθυμένεις έτσι. Γιατί είναι και άνθρωποι που. Βλέπουμε και τα πλάνα. Να το. Υπολογιστή. Όχι, φτιάξει, δεν είναι κλαμπ. Είναι έτσι, έχουν φτιάξει δωματιάκια ναι. Που βρίσκεις σε διάφορα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Και το λένε break club. Σπάσε ένα κομπιουτεράκι. Σπάσε ένα κομπιουτεράκι. Φοράνε και, και την ειδική μάσκα, βέβαια. Μην μπει και τίποτα κανένα θρύψα, αλλά με στοματάκι και έχουμε άλλο πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Να τα γυαλιά, μπουκάλια, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι λίγο στημένη όμως όλη η κατάσταση. Γιατί εγώ έχω νεύρα. Δεν είμαι καλά. Πρέπει να πάω εκεί πέρα εκείνη να αντιθώ και να κοπανάω. Μέχρι να μπει στο αυτοκίνητο, να πα εκεί στο break club. Παιδιά, θα φεύγει. Θα είσαι στο. Εγώ θέλω τώρα, έχω νεύρα. Γκάπ γκου. Ναι, παιδί μου, θα μπει στο τιμόνι και θα λε. Συγκρατήσω λίγο ακόμα, τώρα θα πάω να τα σπάσω. Πόσο, πια. Μέχρι να έχεις ηρεμήσει, μέχρι να έχεις παρκάρει, να μην το σπάσεις, ας πούμε, το αυτοκίνητο παρκάροντας. Όχι. Σου έχουν φύγει τα νεύρα, καλά λέει ο Στάθης. Ναι, ρε παιδί μου, και να σου πω και κάτι, για να πληρώσω. Πάω στο σπίτι μου, σπάω ότι δεν θέλω. Αγάπη μου, μετά θα έχεις τη μάνα σου από πίσω. Στάθη μου, σπάσε το ποτήρι. Μπορεί να δούμε τι άλλα σπάνε. Μέχρι τώρα σπάνε μόνο κάτι. Έχουν και. Έχει παλιά είναι γενικά. Και ναι, τα πάντα. Αυτοί μαζεύουν ό,τι από σκουπίδια και τέτοια και τα πάνε εκεί και σου λέει έλα κοπανίσου. Κοιτάξτε. Πάει. Έλα κοπανίσου και δώσε. Έχει με νεύρα. Γρήγορα και πάει να βρει να σπάσει. Στην Αμερική είναι αυτό, ε. Είναι στην Αργεντινή. Αργεντινή. Στην Αργεντινή. Νομίζω βέβαια ότι αν έρθει εντάξτε, εδώ θα κάνει. Να σου πω, Βίκη, συγγνώμη, του έχουν δώσει εκεί ένα γραφιάκι και ένα αυτό. Αυτή δεν έχει πολλά νεύρα όμω που βλέπουμε. Είναι λίγο ξενέρωτα τα νεύρα του εκεί πέρα. Το κάνει με το σταθμό. Αυτό αν το κάνουν στην Ελλάδα, όποιο το κάνει θα βγάλει τρελά λεφτά, παιδιά, σα το λέω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουν ένα break
kit. Μία βαλιτσούλα που να έχει διάφορα που μπορεί να είναι το πνευματικό να τα σπά. Θα την κουβαλάς μαζί. Όπως λέτε, είναι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Να έχω εγώ το βαλιτσάκι μου και να λέω μισό λεπτό. Καπ. Ηρέμησε. Λοιπόν, όμως. Αν δεν έχεις καθόλου νεύρα πάλι και είσαι γενικά ήρεμος άνθρωπος, πας σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, ταβέρνα, στάθη, είναι το άλλο άκρο. Ακριβώς, ένα εστιατόριο. Όταν γενικά έτσι δεν έχεις καμία διάθεση, ειδικά να μιλήσεις. Ακριβώς, είσαι λίγο ζένος άνθρωπος, παιδί μου, είσαι ήρεμος. Δεν θες, θες να πας να φας το φαγητό σου και να είσαι χαλαρός. Να σε σερβίρουν εκεί πέρα και να μην μιλάς. Αυτά στην Αμερική, στο Brooklyn να το πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν μία ταβέρνα στην οποία πηγαίνεις, δίνεις την παραγγελία σου και από εκεί και, από εκεί και πέρα δεν ξαναμιλάς. Δεν βγάζεις κουβέντα, άχνα, απαγορεύεται. Πριν μπεις μέσα, κλείνεις τα κινητά σου, απενεργοποιείς τα κινητά. Αυτό κάθεσαι. Είναι θετικό, αυτό είναι καλό. Καλό είναι αυτό γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε και το κάνουμε πράξη. Κάθεσαι χαλαρός. Έρχονται οι σερβιτόροι με νοήματα. Ναι. Όλη η διαδικασία μέσα στο εστιατόριο γίνεται με νοήματα. Θέλω λίγο αλάτι. Κάνω. Παιδί, αλλά το παιδί από μέσα σου. Κάνεις λίγο. Έλα. Αλλά. Έρχεται εκεί πέρα, τα λες χαμηλόφωνα όταν έρχεται το παιδί για να καταλάβει κιόλας. Ναι. Θέλω λίγο αλάτι. Να μην σε ακούσει ο δίπλα γιατί τον ενοχλείς. Υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν είναι απαραίτητα να πας μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να πας, ας πούμε, και με τον σύντροφό σου, με τη ακριβώς, σύντροφό σου. Και κοιτιέσαι απλά. Να σας πω ότι στο μαγαζί αυτό γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ τα τραπέζια είναι ρεζερβέ. Ο κόσμος πάει εκεί πέρα και ίσως αποφορτίζεται. Δεν πάει να τα σπάσει, πάει να χαλαρώσει με την ηρεμία. Δεν μιλάμε και είναι και πολύ καλό για, όταν είσαι και παντρεμένος με τη γυναίκα σου και που υπάρχει η μουρμούρα και όλα αυτά, την πας εκεί πέρα και τη λες, αγάπη μου, κάτσε. Θα πάω για φαγητό απόψε, σήμερα το βράδυ. Θα σε βγάλω έξω. Αλλά δεν θα πεις κουβέντα. Πάντως δεν είναι για πρώτο ραντεβού, φαντάζομαι. Για σκέψου πρώτο ραντεβού. Είναι για 20 χρόνια μετά το γάμο. Όταν τον έχεις, παιδί μου και τον άλλον, και δεν θες να πεις και πολλά, γιατί έχει αρχίσει και έχει περάσει άλλη φάση. Κρεβάτο μουρμούρα. Κρεβάτο μουρμούρα, σιωπή. Γίνεται χαμό. Δεν κάνει για την Ελλάδα, με τίποτα. Δεν γίνεται. Έχεις πάει εσύ στα ταβέρνα και άμα το ζευγάρι. Οι Έλληνες φωνάζουν παντού. Είναι με τα κινητά, είναι με τα τσιγάρα, οπότε. Λίγο δύσκολο. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Στάδης ότι ένα ζευγάρι με τη μουρμούρα και αυτά που θα πει ο σύζυγος, έλεγα μου να σε πάω να φάμε έξω και θα ακριβώς. Την πάει εκεί. Εκεί μετά θα συμβαίνουν όλα τα άλλα. Θα πέφτουν κλωτσιές κάτω από το τραπέζι, αυτό δεν απαγορεύεται. Όχι, δεν απαγορεύεται. Απλώς, θα κάνεις. Απλώς αν θες να φυσήξεις με τη μητούλα σου, δεν θα κάτσεις εκεί πέρα να τη φυσήξεις, θα βγεις έξω. Απαγορεύεται. Επίσης. Και άμα μου έρθει να φτερνιστώ. Έξω, σηκώνεις, θα φέρεις βολίδα, λες. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν έχει επιβληθεί βέβαια πρόστιμο να πούμε. Μουσική πέρα έχει το μαγαζί. Τίποτα, νέκρα. Πας εκεί πέρα, τρως μόνο το πυρουνάκι. Ακούγεται κρούτσου-κρούτσου. Νομίζω ότι εμείς είμαστε άλλος λαός και θέλουμε. Μας αρέσει και η μουσική και μας αρέσουν και τα μουσικά όργανα. Και γι' αυτό το λόγο πήγαμε στο Ψηρή και βρήκαμε τον άνθρωπο που φτιάχνει έτσι χειροποίητα τα μουσικά όργανα. Οργανοποιός είναι το επάγγελμα. Και τον επισκεφτήκαμε εκεί για να δούμε πώς αλήθεια φτιάχνονται όλα αυτά τα μουσικά όργανα που μας αρέσει να τα ακούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε, πάμε, γιατί. Λοιπόν, δεν θέλουν τα μουσικά όργανα. Μπορώ να τραγουδήσω. Τριν. Στέφανε, μήπως κομπλάρανε τα όργανα για σένα. Καμιά φορά το παθαίνουνε. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, μέχρι να. Να ξεκολλήσουν τα μουσικά όργανα, να παίξουμε εμείς ένα τραγούδι και να πούμε και για το μουσικό μας διαγωνισμό. Βεβαίως. Που ασφαλώς εσύ θα συνοδεύεις αυτούς που θα θελήσουν να έρθουν εδώ να τραγουδήσουν κοντά μας. Με το πιάνο. Ναι. Σε οποιοδήποτε είδος. Pop, rock, λαϊκό, όλο το ρεπερτόριο. Ναι. Ας πούμε, ποιο τραγούδι θα πρότεινες εσύ να έρθει κάποιος να τραγουδήσει. Ένα τραγούδι, ένα ρεφρέν. Πόσο σ' αγαπώ, ως που τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια τα κρίνα, πέρασα πολλά για να έρθω σε σένα, φίλα με δίπλα σου τα έχω φυλαγμένα, πόσο σ' αγαπώ. Λοιπόν, αν θέλετε, τώρα σας έδωσε ένα τύπο Στέφανος, αν θέλετε έτσι να πάρετε καλή βαθμολογία, ναι. Μπορείτε να τραγουδήσετε και αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πάμε να δούμε το teaser για τον διαγωνισμό τραγουδιού, έτσι για να θυμηθούμε πού μπορείτε εσείς να απευθυνθείτε, αν έχετε κέφι να έρθετε εδώ κοντά μας να τραγουδήσουμε. Έχετε ωραία φωνή.
ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, το control με ειδοποιεί. Ρούλα, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το οργανωπείο. Η σύγχρονη ζωή στην περιοχή του Ψηρή δεν έχει προλάβει να συμπαρασύρει και να πνίξει ακόμα τα πάντα. Υπάρχουν ακόμα τα τελευταία κατάλοιπα που συνιστούν σημάδια από μια άλλη εποχή. Επαγγέλματα που αργοσβήνουν, αλλά εξακολουθούν να θυμίζουν την παλιά Αθήνα. Και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Περιδιαβαίνοντας τα στενάκια της ρεμπετομάνας συνοικίας, όπου κάποτε σεριανούσαν οι μάγκες και οι μόρτες, βρήκαμε το παραδοσιακό οργανοποιείο του Γιώργου Καρελά, ενός ανθρώπου όπου με τέχνη και μεράκι δημιουργεί μουσικά όργανα με προσωπικότητα. Ξεκίνησα από μικρός, έχοντας μια έφεση στη ψηλοτεχνία από τον παππού μου και δεν φανταζόμουν, ας πούμε, το που θα κατέληγα. Κάποια στιγμή ήρθα βόλτα στην Αθήνα. Πολύ μικρός, στα 15 μου. Ο θείος όμως έκανε και αυτή τη δουλειά εδώ. Ήταν οργανωποιός. Από εκείνη τη στιγμή, μετά από λίγο διάστημα, ήρθα εδώ και συνέχισε να κάνω αυτή τη δουλειά. Ίσως η τύχη με έφερε και όταν μπήκα μέσα σε αυτή την τέχνη, τρελάθηκα και τάχθηκα. Με ήχο που πολλοί ζήλεψαν, αλλά και σχέδια απαράμιλης αισθητικής, ο κύριος Γιώργος κατασκευάζει μουσικά όργανα για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Ξεφεύγοντας λίγο από την πεπατημένη και άλλων οργανωποιών, κοίταξα να συνδυάσω μια μεταμοντέρνα κατάσταση, θα λέγαμε. Να μην ξεφεύγουμε και χαρακτηρίζεται κάτι ως kitsch, να το πούμε, ως κακόγουστο, αλλά να έχει μια μεταμοντέρνα χρειά, όσο μπορούμε, ώστε να δείχνουμε την πορεία μας στον χρόνο. Με το φτωχό μου, ζούπο μου, τραγουδάω τον καημό μου. Ο Θήμιος Στουραίτης είναι ένας μεγάλος παίχτης. Το γνωρίζουν και οι αλλοδαποί που ασχολούνται με την ελληνική μουσική. Και έχει τη χρειά του παλιού ρεμπέτη, ή έχει πάρει από εκείνους, βιρτουόζος στο παίξιμο και πολύ γνωστός διάσημος. Αυτό θα έλεγα, το έχω κάνει και όλα. How you learn about this song? Oh, I looked around a lot in the internet and I knew that there is something like a baglama daki. So a very, very, very small instrument and I was very interested in this. Όλος αυτός ο κόσμος άρχισαν σιγά σιγά να μου παραγγέλνουν όργανα χωρίς να τα έχουν πιάσει να τα δοκιμάσουν. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, κυρίως όμως όπου υπάρχουν θύλακες ελληνισμού και μαζί τους καταπιάνονται και οι ξένοι. Και δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες φαν του ρεμπέτικου και όχι μόνο, γενικότερα του μπουζουκιού. Οι παραγγελίες για να κατασκευαστεί ένα χειροποίητο μουσικό όργανο δίνονται 3 με 5 μήνες πριν. Και αν και το κόστος ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ και μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ξεπεράσει και τις 2.500 ευρώ, το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει και τους πιο απαιτητικούς. Τι ωραία. Χρώμα και έτσι, χρώμα Ελλάδας. Παράδοση. Να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ο κύριος που μίλησε, έχω την αίσθηση ότι είναι Γερμανός. Το κατάλαβα την προφορά του λίγο. Οι Γερμανοί μπορεί να μας αλλάζουν τα φώτα, αλλά όργανα από εμάς παίρνουν. Μπράβο. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, πριν έτσι επιστρέψω πάλι σε εσάς εδώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να μην ξεχάσουμε ότι θα φιλοξενήσουμε εδώ και την συνέντευξη της Ντέλλας Φόσκολου, η οποία μας μίλησε πριν λίγες ημέρες και μας άνοιξε έτσι το σεντούκι της ζωής της, της κοινής της ζωή μαζί με τον μεγάλο αυτόν σκηνοθέτη, που τουλάχιστον έτσι εν ζωή τον χάσαμε, αλλά έχει αφήσει ένα μεγάλο έργο πίσω του και θα τον θυμόμαστε
για πάρα πολλά πράγματα. Πάμε όμως τώρα να μάθουμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε εύκολα και γρήγορα τα μαλλιά μας για να μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και καλημέρα! Είναι εδώ η Γιασμίν από τα κομμωτήρια ΤΕΟ. Καλά, σήμερα το μαλλί μου το έχει κάνει πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα, ακριβώς, και θα μας δείξετε σήμερα πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το μαλλί μας έτσι με διάφορους τρόπους. Σωστά. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι μια κυρία μέσα στην ημέρα της σίγουρα δεν έχει χρόνο να επισκεφτεί και τρεις φορές το κομμωτήριο. Σίγουρα. Όσο και να θέλουμε να τις έχουμε τις επισκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι έχετε αρκετά να κάνετε μέσα στην ημέρα σας. Mm-hmm. Είναι και γρήγοροι οι ρυθμοί. Οπότε έχουμε ένα ίσιωμα το οποίο εντάξει, μπορεί να πάμε ας πούμε μία φορά την εβδομάδα στο κομμωτήριο να κάνουμε το ίσιωμά μας και να έχουμε μια καλή βάση. Πολύ σωστά. Και η βάση μας, η οποία είναι και η περιποίηση που θα κάνουν και στο κομμωτήριο, μια συγκεκριμένη μασκούλα, κάτι για τις άκρες. Αλλά είναι και ένα χτένισμα. Εγώ το βλέπω το μαλλί, είναι πολύ. Είναι ένα χτένισμα το οποίο σίγουρα, όπως και θα σας πω και μετά και για το χρώμα, θα κρατήσει, διατηρηθεί 2-3 μερούλες σίγουρα και παραπάνω. Και πάνω σε αυτό μπορεί να κάνει διαφορετικές. Ωραία. Πες λοιπόν ότι ξεκινάμε το πρωί και πάμε έτσι στη δουλειά μας. Και θέλουμε κάπως να το πιάσουμε το μαλλί για να μην μας πέφτει στο πρόσωπο, δεν μας ενοχλεί. Τα βασικά μου εργαλεία πάντα μπορούν να τα βρείτε και μέσα στο αμάξι. Σίγουρα τσιμπιδάκια βρίσκεται πάντα, μια λακ μικρή και μεγάλη. Πολλά δεν χρειαζόμαστε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα φυσικά μαλάκια και σίγουρα τα εύκολα πιασίματα. Για ένα πρωινό χτένισμα, εγώ στηρίζω ότι 2 τσιμπιδάκια σε ένα πολύ απαλό στριφτό πιάσιμο που έχουμε ξαναδείξει και εμείς μες στο καλοκαίρι μας μπορεί να δώσει ένα πολύ ωραίο επίσημο. Οπότε στρίβουμε λίγο μία τουφίτσα, την ακριανή, ωραία. Όπως το έχουμε ξαναδείξει και στις πελάτησές μας και διαφοροποιείται λίγο έτσι το ίσιωμά μας. Αλλά δεν ήρθα να σας δείξω πάλι αυτά τα στριφτά. Ωραία, να το δούμε έτσι λίγο να γυρίσει η Αλεξάνδρα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, και τώρα πολύ απλά. Έχεις στρίψει, Γιασμίν, 2 τούφες και τις έχεις και θα τις ενώσεις μαζί. Το στρίψιμο που γίνεται μεταξύ των δαχτύλων και έρχεται με το τσιμπιδάκι να τοποθετήσουμε και να μείνει έτσι ώστε να φανεί και το χρώμα μας. Ωραία. Και στο κούρεμά μας και να είμαστε πολύ ωραίες. Και έτσι έχουμε σε ένα πρωινό meeting. Αν μη τι άλλο, στη φράτζα, χωρίς να έχει και τίποτα άλλο και στο πλάι. Μόνο από τη μία μεριά, Μας αρέσει, ναι. Φυσικό, απλό. Λιτό. Τελειώνω λοιπόν τη δουλειά και θέλω να πάω. Ένα απογευματινό πρεμιέρα σε θέατρο, μήπως. Ναι. Είσαστε τώρα και πολύ άσχολοι εσείς. Ο Οκτώβριος Νοέμβρης. Αρχίζουν και όλα αυτές οι επιθεωρήσεις σίγουρα. Εδώ στην Αλεξία, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά όλα τις προσωπολογίες, κοιτάμε πάντα τι μας κολακεύει. Ναι. Έχω πάρει μια βαριά χωρίστρα, την οποία θα τη τονίσει πολύ ωραία εδώ. Και το προφίλ της. Και θα κάνω ένα ελαφρύ πιάσιμο στο πλάι με το δικό της το λαστιχάκι. Ναι. Χαμηλά, έτσι. Χαμηλό, πλαϊνό, το οποίο μπορεί και η ίδια πολύ γρήγορη. Και αυτές είναι και εύκολες Γιασμίν μετατροπές, οι οποίες μπορούν να γίνουν μέσα και στο αμάξι, σίγουρα, σε κρυφά σημεία, σε ένα εστιατόρια. Μας περιμένει δηλαδή η σαλάτα στο τραπέζι και εμείς έχουμε κάνει ένα καινούριο χτένισμα. Θα τη γυρίσω για 2 λεπτάκια μόνο για να τελειώσω εγώ. Ωραία. Έχω φέρει και ένα πολύ παλιό εργαλείο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι ως φιλέ, διχτάκι. Ναι, αυτό εδώ όσο παλιωμοδίπτικο και να φαίνεται στις πελάτησές μας. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Οι γιαγιάδες μας θα χρησιμοποιούσαν αυτά τα φιλεδάκια που κάνανε τους κότσους. Τα έχουμε πλέον και σε όλα τα χρώματα, καφέ, ξανθά, άλλο ένα. Και τι θα το κάνεις το φιλεδάκι? Θα το πιάσω εγώ στην ακρούλα με μια πλεξούδα, η πλαϊνή μας, ο πλαϊνός μας κότσος. Το χρώμα φυσικά εδώ πέρα, επίσης να επισημάνω, παλιά είχε αντάβιες, μες, η Αλεξία. Και ήθελε να αλλάξει σίγουρα, να το διαφοροποιήσει χωρίς να υποστεί μεγάλο σοκ. Εδώ τα έχουμε σβήσει πολύ απαλά με διαφάνειες, οι οποίες δίνουν ένα πολύ φυσικό χρώμα του ήλιου,
όπως ναι, βλέπετε στο τσάνι μας στην άκρη. Η αντάβια, η κλασική, mm-hmm. είναι έτσι απλά φωτίζει το φωτίζει, το είναι χρώμα. Το άγγιγμα του ήλιου, σίγουρα. Είναι ωραία. Μια πολύ εύκολη τεχνική. Λοιπόν, θέλω να δω τώρα τι θα κάνεις με το φιλέ. Επιτρέψτε μου να δείξω πρώτα στις πελάτησές μας, στις κυρίες μας. Έχω βάλει, έχω περάσει με ένα φιλέ, το οποίο το βρίσκεται πλέον σε όλα τα είδη καλοπισμού. Mm-hmm. Περνάω ένα τσιμπιδάκι από τη μία πλευρά και το άλλο από την άλλη. Και το στηρίζουμε στο λάστιχο που έχουμε βάλει. Σωστά. Mm-hmm. Στηρίζω το ένα στο λάστιχο, περνάω το υπόλοιπο mm-hmm. και έρχομαι να βάλω πάλι το τσιμπιδάκι μου. Ναι, επάνω. Ναι. Και μέσα σε αυτό λοιπόν, μπορούμε να πειράξουμε ό,τι έχουμε πιάσει. Είτε έχετε διαλέξει να κάνετε κόμπους, είτε έχετε διαλέξει να κάνετε μια πλεξούδα, είτε έχετε διαλέξει ναι. Το χτενισμένο σας το ανάλαφρο, το προς mm-hmm. τα έξω. Και το χαλάω δηλαδή. Το χαλάω, το μαζεύω. Αλλά δεν μέσα από πρόβλημα. Το φινεδάκι. Είναι μαζεμένο, δεν θα χαλάσει το χτένισμα της κυρίας. Δεν θα επηρεάσει κάπως το σύνολο, δηλαδή αργότερα ναι. όταν το λύσει. Αύριο πάλι χτενισμένη θα είναι, θα το δούμε και φιλέ θα μείνει επάνω στο μαλλί. Θα μείνει, γι' αυτό το διαλέγουμε και στα χρώματά μας. Για να μην φαίνεται. Εδώ δεν φαίνεται κάτι δηλαδή και στο καφέ. Απλά φαίνεται ένα περιποιημένο ατιμέλιτο, όπως το λέμε εμείς. Ατιμέλιτο φυσικό, το mm-hmm. οποίο και εντυπωσιακό στο πιάσιμό του. Ναι. Με ένα τσιμπιδάκι. Α, το πιάνουμε αυτό μετά. Ακριβώς. Αχ, τι τέλειο. Και πάντα έβλεπα τα πιασίματα και λέω, μα πώς κρατάει το μαλλί και δεν πετάνε οι τούφες δεξιά-αριστερά. Τα κόλπα μας λοιπόν. Είναι πολύ απλά εργαλεία mm-hmm. παλιά, τα οποία ξέραν και οι γιαγιάδες μας. Δεν θέλουμε πάρα πολλά ούτε σε τσιμπιδάκια. Και πολύ γρήγορο και δεν έχει και μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Καθόλου. Καλά είναι τέλειο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Η πάρα ίδια πολύ τώρα ωραίο. Με ένα μπλουζάκι, το οποίο φόραγε το πρωί, αυτό θα το ντύσει όλο. Είτε είναι ντεκολιτέ, είτε φοράει σακάκι, είτε θέλει να βγάλει τις μπότες, mm-hmm. να βάλει τακούνι. Φοβερό. Όπως και να είναι, το σύνολο θα έχει διαμορφωθεί. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα? Κάτι άλλο λοιπόν. Η επόμενη επίσκεψη εκείνο το βράδυ μπορεί μετά να είναι μετά από το θέατρο, να μην πάμε και για ένα ποτό. Νομίζω σίγουρα θα έχετε και εκεί ένα κάλεσμα. Ναι. Για ένα βραδινό τώρα αποτέλεσμα βλέπουμε πάρα πολύ στα περιοδικά. Πάντως νομίζω ότι το χτένισμα που μου έχεις κάνει σήμερα, Γιασμίν, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας θυμίζει κάποια συγκεκριμένη δεκαετία μήπως? Ναι, δεν ξέρω, σας ταξιδεύει μήπως λίγο πιο πίσω? Τι είναι? 70s. 70s. Είναι πολύ 70s, σωστά. Ε? Η φίλη μας, η Βίκη, η Αλεξία πλέον. Εντυπωσιακή εκείνη. Λοιπόν, για δείξε μας τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βγάζουμε λοιπόν το λαστιχάκι αυτό. Και όπως βλέπετε θέατρο, δεν πάλι χάλασε στο μπάνιο καθόλου. Του θεάτρου, ετοιμαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Έχουμε, ναι. Θα διαλέξω από μια άλλη δεκαετία. Mm-hmm. Αμύτη δεκαετία, την αγαπημένη μου. Του 50, η Μπιρζιτ Μπαρντό. Τι ωραία που πηγαίνουμε έτσι τις δεκαετίες, τι ωραία. Βλέπω ότι ναι. Μέσα σε μία μέρα. Η ίδια η Αλεξία, αν και πολύ ψηλή αυτή τη στιγμή, mm-hmm. θα με βοηθήσει με μία λογουρά ναι. που θέλει να κάνει και η ίδια. Μπορείς να πιάσεις τα μαλάκια σου πολύ γρήγορα με μία απλή αλογουρά, mm-hmm. πολύ ψηλά. Ωραία, για να δείξουμε κιόλας πόσο εύκολο είναι η να κυρία μπορεί τα αυτά να τα κάνει, ναι. Πολύ εύκολα και απλά. Συγκεκριμένα θα ρίξουμε mm-hmm. και λίγη λακ πάντα στις φυτρούλες μας, mm-hmm. γιατί πάντα έχουμε κάτι. Και τη λακ, όπως είπες, μπορεί να την έχουμε άνετα. Υπάρχουν και αυτές οι μικρές συσκευασίες. Συσκευασίες που παντού που μπορεί να βάλουμε πλέον μέσα βρίσκουμε. Στην τσάντα μας. Σωστά. 50 ml, ακόμα και αυτές που ταξιδεύουν και πολύ. Ωραία, κάνουμε λοιπόν μία ψηλή αλουγουρά. Πολύ σωστά. Και παίρνουμε το λαστιχάκι μας πάλι περασμένο mm-hmm. με ένα τσιμπιδάκι. Ναι. Να κάνουμε μία σφιχτή αλουγουρά. Ψηλή. Το τσιμπιδάκι γιατί? Το τσιμπιδάκι θα μας κρατήσει πιο σταθερό την αλουγουρά. Mm-hmm. Και είναι αυτό που θα μας διατηρήσει. Ωραία. Θέλουμε τώρα να δώσουμε αρκετό όγκο mm-hmm. σε όλο το μαλλί, ώστε να βγει κάτι το εντυπωσιακό στο τελείωμα. Δεν έχουμε πρόβλημα, κρεπάρουμε όλο, από ρίζα ναι. έως άκρη, δεν το φοβόμαστε καθόλου. Και λακ που θα θέλουμε να και ρίξουμε. Και επειδή είναι και ψηλή αλουγουρά, δηλαδή και έτσι στον καθρέφτη, πως μπορεί να είμαστε ας πούμε, στο αυτοκίνητο ή σε ένα μπάνιο, μπορεί να φτάσουμε να κάνουμε το κρεπάρισμα. Ναι. Φαντάζομαι ότι δυνατότητες υπάρχουν. Φυσικά εδώ και το μαλλί μας βοηθάει, ναι. το κούρεμα είναι και ένα μήκος
Έχει περιθώρια, ναι, έχει λοιπόν, κούρεμα, για να δουλέψει για σινιόν. Είναι όμως και το κούρεμα που σε βοηθάει, ας πούμε, πάντα, στις επιλογές. Μια καθαρή ακρούλα, ναι, ένα ωραίο καθαρό να φαίνεται. Και η κατάλληλη περιποίηση, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Σωστά. Βοηθάνε. Θα ρίξω πολύ λίγη λακ. Θα πάρω πάλι το φιλέ, το οποίο χρησιμοποίησα το απόγευμα και το έβγαλα γρήγορα. Και ό,τι έχω πρεπαρισμένο, θα θυμηθώ να καλύψω το λαστιχάκι μου με μία μικρή τούφα, που θα εξέχει από όλη την αλογουρά. Το φιλέ μας θα ακολουθήσει πάνω από όλο το κρεπάρισμα, που πλέον θα μας δώσει τον όγκο που θέλουμε. Ναι. Πάντως, πολύ το φιλεράκι μας βοηθάει στα χτενίσματα αυτά. Έχω προτιμήσει σήμερα να σας δείξω, ναι, κάτι το οποίο δεν θα χρειαστεί από εσάς πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Αλλά ο όγκος μας έχει διατηρηθεί. Ναι. Το φιλέ δεν φαίνεται. Και δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι της μόδας τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε κάπως που θα είμαστε με το φιλεράκι. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον το eyeliner υπερισχύει, ναι, στα μακιγιάζ. Σωστά. Ο όγκος μας αρέσει πλέον. Mm-hmm. Το εποχιακό διατηρεί πολύ ωραίο sex appeal και πιστεύω και είναι πολύ σικάτο η κυρία, η οποία τώρα έχει βγάλει το σακάκι της, έχει μείνει με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και είναι έτοιμη για ποτάκι. Και είναι πλέον έτοιμη να βγει με τις φίλες της για ένα ωραίο ποτό, δείχνοντας πάλι εντυπωσιακή. Ωραία. Γιασμίν Σφακιανάκη, σίγουρα μας έδειξες 4 υπέροχα χτενίσματα. Ευχαριστώ. Είμαστε έτοιμες. Εγώ θα το δοκιμάσω πάντως αυτό με το φιλέ. Εύκολο δεν είναι. Και μόνη σου θα μπορούσε να το έχεις κάνει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκος Φόσκολος. Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας, αποκλειστικά στο μαγκαζίνο Life. Επιστρέψαμε και θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Χάρη Λόλη, παιδίατρο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και πάμε να μιλήσουμε για τα δυσάρεστα που φέρνει ο χειμώνας, που είναι οι ιώσεις και μας ταλαιπωρούν. Το φθινόπωρο. Έτσι, ταλαιπωρούν τα παιδάκια αλλά και τους γονείς, γιατί πολλές φορές και αυτές οι ιώσεις και τα κρυολογήματα κρατάνε πολλές μέρες και δεν ξέρουμε κι εμείς τι είναι το σωστό, ναι, να κάνουμε. Ποιες είναι οι ιώσεις που έχουμε αυτή την περίοδο? Αυτή την εποχή όλοι παρατηρούμε ότι έχουμε ένα δυσανάλογο και καλό καιρό, φαινομενικά, ναι, καλό καιρό. Αλλά ο καιρός αυτός δεν είναι πολύ ευνοϊκός για τα παιδάκια, για το λόγο ότι δεν ξέρεις, ζεσταίνονται, κρυώνουν, ανοίγουμε air condition, ανοίγουμε καλοριφέρ μερικές φορές το βράδυ, υδρώνουνε, τρέχουνε, αρχίσαν τα σχολεία, αρχίσαν οι παιδικοί σταθμοί, έχουμε μεγάλη υγρασία, τάχα καλοκαιρία, είναι καλοκαιρία, αλλά όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ να αναπτυχθούν οι διάφορες ιώσεις της εποχής αυτές. Τα οποία είναι κρυολογήματα ή είναι ιώσεις? Είναι, οι ιώσεις είναι, έχουν μια συμπεριφορά κλασική σύνδεση, είναι αναπνευστικές του ανώτερου αναπνευστικού που παρουσιάζεται με καταρροή, δίχα και πυρετό πολύ συχνά. Mm-hmm. Αυτό είναι το τρίπτυχο που έχουν. Τα κλασικά. Μερικές φορές μπορεί να πάει και στο πεπτικό, να έχουν, ξέρω εγώ, διάρειες ή να έχουν μετού στο ανώτερο πεπτικό, mm-hmm, κλπ. Το πιο συνηθισμένο όμως φαινόμενο είναι αυτά, οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.
Είναι πάρα πολλές αυτή την εποχή, μα πάρα πολλές. Και αυτές είναι, νομίζω κύριε Λόλη, είναι και οι πιο ύπουλες, γιατί δεν το καταλαβαίνεις αμέσως. Είναι ότι ταλαιπωρείται το παιδί. Το παιδί δεν ξέρει να φυσήξει τη μύτη του, ανάλογα την ηλικία του. Ένα απλό συνάχι να έχει είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία στο παιδί. Mm. Δεν κοιμάται καλά το βράδυ, δεν τρώει καλά. Όχι ότι κινδυνεύει, απλώς καμιά φορά οι επιπλοκές των ιώσεων είναι που είναι επικίνδυνες. Καμιά φορά με κάνει πνευμονία, ξέρω εγώ. Αυτό πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, γιατί και εγώ, ας πούμε, πολλές φορές όταν αρρωσταίνουν τα παιδιά, βλέπω μία καταρροή, βλέπω, ναι, ας πούμε, ότι έχουν μετά λίγο βήχα, γιατί πονάει λίγο το αυτάκι, αλλά όχι, ναι, κάτι πολύ σημαντικό, σωστό, δηλαδή ούτε πυρετούς υψηλούς. Εάν δεν έχουν κάτι το... αυτό που θα μας ενοχλεί πάντοτε και θα πάμε στο γιατρό, γιατί είμαι γιατρός, αλλά θα πάμε στο γιατρό, είναι υψηλός πυρετός. Αν έχει πότε μόνο... θεωρείται υψηλός πυρετός? Ένα είναι πάνω από 38,5. 38,5. Ναι, πάνω από 38,5. Αυτό μας δίνει το σημάδι ότι πρόκειται για ίωση, για κάποιο μικρόβιο. Θέλουμε, στον πυρετό είμαστε πάντοτε ευαίσθητοι, θέλουμε να εξετάζεται. Mm. Για να πεις ίωση, θεωρείται εύκολο, αλλά η ίωση είναι μια τεράστια διάγνωση που είναι εξ αποκλεισμού άλλων παθήσεων και λες ίωση. Ο κόσμος βέβαια το έχει κάνει και χαϊδεύτηκα ιωσούλα. Δεν είναι τόσο έτσι ιωσούλα πολύ εύκολο. Η ίωση χρειάζεται πάντα αντιβιωτικά? Όχι, φυσικά και δεν χρειάζεται αντιβιωτικά. Συμπτωματική αντιμετώπιση. Αρκεί να βρεις ότι είναι ίωση και μετά συμπτωματικά. Δηλαδή, βήχεις, θα πάρεις αντιβυχικό. Για την καταρροή σου κάτι άλλο, για τον πυρετό κάτι άλλο. Όχι αντιβίωση, μάλλον δεν χρειάζεται αντιβίωση. Mm-hmm. Συγγνώμη, αλλά... έτσι, που σε διακόπτω. Είναι... πρέπει να το πάμε το παιδί κατευθείαν την πρώτη μέρα που θα δούμε τον πυρετό, ή όχι, μπορούμε να μείνουμε το πρώτο 24ωρο? Πάντοτε αυτό που μας οδηγεί είναι η εικόνα του παιδιού. Mm-hmm. Αν είναι ένα παιδί χαρούμενο που πάρει το αντιπυρετικό του και τρέχει, παίζει, κάνει τα καθημερινά του, σαφώς και δεν τρέχουμε αμέσως στον γιατρό. Μόνο να δούμε ένα παιδί πεσμένο. Να σέρνεται που λέμε, κυριολεκτικά, να μην έχει όρεξη να φάει, να είναι εράθυμο. Εκεί το πάμε. Ναι. Δεν είναι ο πυρετός μόνο που θα το πάμε, αν είναι 39, ξέρω εγώ πόσο είναι. Ναι, γιατί περισσότεροι γονείς φοβούνται. Του παιδιού, και η εικόνα του παιδιού. Άντα και αυτό το τριήμερο είναι λάθος να είναι που υπάρχει. Ναι, γιατί υπάρχει νοοτροπία. Ότι... βεβαίως, γιατί μερικές πολύ σοβαρές παθήσεις, ας πούμε μηνυγκίτιδες, δεν περιμένει τρεις μέρες. Έχεις γίνει εγκυλούδη σε τρεις μέρες. Σίγουρα, ναι. Είναι λάθος το τριήμερο. Οπότε, τριήμερο μόνο εφόσον ένα παιδί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Να κάνει τα καθημερινά, να έχει πυρετό, αλλά να τρέχει, να τα γκρεμίζει όλα εδώ πέρα. Όταν του πέφτει ο πυρετός. Ναι. Με τα φάρμακα. Αντιπυρετικά, με τα φάρμακα κλπ. Εγώ θέλω να εστιάσουμε λίγο εκεί, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που προβληματίζει και τις περισσότερες μανούλες. Είναι ότι πώς το ξεχωρίζουμε. Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, εγώ. Το ένα παιδί μου είχε πάρα πολλές μέρες καταρροή. Αλλά κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Αλλά η καταρροή κράταγε πάρα πολλές μέρες, δηλαδή πάνω από 10 μέρες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι λίγο περίεργα, γιατί λες δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει φύγει το συνάχι. Κολλάει άλλη ίωση. Τα παιδιά τώρα κάνουν την άμυνά τους. Εμείς, αν περάσουμε μια καταρροή, ένα συνάχι, όπως το είπατε, θα κρατήσει 2-3-5 μέρες τέρμα. Ναι. Έχουμε κολλήσει άλλες 50% στη mm-hmm. ζωή μας μέχρι τώρα. Εγώ πολύ περισσότερο από εσάς, φυσικά. Δεν κολλάω εύκολα την επόμενη. Ενώ τα παιδιά είναι καινούργιες. Δεν είναι ότι κρατάει 10-15 μέρες πιο πολύ. Κρατάει πιο πολύ, ναι. Γιατί έρχεται μια δεύτερη ίωση. Εκτός από τον πυρετό, ποια είναι τα άλλα σημάδια και εκτός από τη διάθεση που μας είπατε του παιδιού, δηλαδή όταν πέφτει ο πυρετός, ότι έχει διάθεση να παίξει, να φάει? Ο πυρετός είναι το χειρότερο στοιχείο που δεν θέλουμε να υπάρχει. Αν δεν έχει τον πυρετό, όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται χωρίς να τρέχουμε. Και τι άλλο πρέπει να προσέξουμε? Τον πυρετό και τη διάθεση τα δύο, κύρια. Mm-hmm. Τον πυρετό και τη διάθεση. Γιατί υπάρχουν και τα δύο άκρα. Υπάρχουν οι μαμάδες που με το παραμικρό έρχονται, ας πούμε, στον παιδίατρό τους, και υπάρχουν και εκείνες που λένε εντάξει, θα περάσει. Ποιο είναι το σωστό? Δεν έχασε ποτέ καμία που πήγε γρήγορα. Και το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, όχι γιατί είμαι ο παιδίατρος, θέλω να έρχονται γρήγορα. Ναι. Όχι. Αλλά έχω στατιστικές από τα παιδιά που παρακολουθώ ότι αυτά που ήρθαν γρήγορα κερδίσανε. Σαφώς κερδίσανε. Χρόνο νοσηλείας. Ίδιο να έχεις ένα παιδί να δει 10 μέρες και να το κάνεις καλά σε 4, mm-hmm. να κοιμηθεί το βράδυ, ξέρω εγώ. Έχει μια δυνατότητα και ο παιδίατρος να βοηθήσει. Ναι. Κερδίζει αυτή που πάει σύντομα. Δεν την υποχρεώνει βέβαια κανείς να πάει. Εντάξει, αν το εκτιμά μόνη της, ξέρει το παιδί της ότι δεν είναι για να τρέξει, ας μην τρέξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να αυτό. Να πει καλή νύχτα για να μην ξέρει τι έχει ένα παιδί με 39 πυρετό. Γεια σου, μωρό μου, το πρωί θα σε ξαναδώ. Ναι, είναι ωραίο να ξέρεις. Είναι δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ο πυρετός πάντα μας ανησυχεί και τα μικρά παιδάκια έχουν πολλά την τάση να ανεβάζουν υψηλό πυρετό. Ναι, 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 39,5, 39,8. Πότε είναι ο πυρετός επικίνδυνος για τα παιδιά μας? Υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά το 39, μετά το 39,5. Απλώς τρομάζει ο άλλος. Δεν είναι ότι στο 39,5 είναι επικίνδυνος και στο 38 είναι καλός. Απλώς δεν τρομάζει στο 38 και τον νοιάζει στο 39,5 και 40 τρομάζει ο πατέρας ή η μάνα.
Βέβαια, όσο πιο ψηλό είναι ο πυρετό, στατιστικά μπορεί να κάνει κανένα επεισόδιο σπασμών που μπορεί να χίλιο τρομάξει εκεί οι γονείς, γιατί ένα παιδί που νομίζει ότι χάνεται, δεν χάνεται ποτέ βέβαια. Γενικά το μεγάλο ύψος του πυρετού τρομάζει τους γονείς και δεν είναι αυτό το κριτήριο. Πιο καλό είναι το κριτήριο που σας είπα προηγουμένως, η διάθεση του παιδιού. Γιατί μετά το 39,5, αν πάρει ένα αντιπυρετικό το παιδί και πέσει ο πυρετός και τρέχει, εντάξει, τι έγινε που δεν 39,5. Ναι, Ρούνα, αν έχει 38 και είναι πεσμένο τελείως, τι να το κάνω ναι. Από εκεί 38. Α, έχουμε μια ερώτηση από τηλεθεάτρια. Mm. Αν λέει το παιδί της έχει 37,5 και έχει πονοκέφαλο, τι δίνουμε, παυσίπονο? Ναι. Ναι. Ναι, βεβαίως. Από ποιο, δηλαδή από... Ύψος και πάνω δίνουμε αντιπυρετικό. Τι θερμοκρασία και μετά δίνουμε. Ναι, πονάει το κεφάλι μετά, μου προσθέσατε κάτι. Πονώντας το κεφάλι, καταρχήν το παυσίπονο έχει διπλή δράση. Έχει αντιπυρετική και παυσίπονη. Άρα για το πονοκέφαλο θα δώσουμε. Παράλληλα, όταν πονάει το κεφάλι σε ένα παιδάκι, συνήθως ανεβαίνει ο πυρετός. Για τον πυρετό και μόνο από πότε δίνουμε? Για τον πυρετό και μόνο εξαρτάται. Και η ηλικία του παιδιού. Εγώ λέω καμιά φορά από 37 και 8 και πάνω ή 38. Εκεί θεωρείται πυρετός. Τα άλλα είναι 10. Πυρετός θεωρείται πάνω από 37 και 4. Αλλά αντιπυρετικό δίνεις πάνω από 37 και 8, 38. Εντάξει. Τι άλλο μπορεί να προσέξουν οι γονείς που μας βλέπουν? Να μην έχουν εξανθήματα. Πυρετό με εξανθήματα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Από το τίποτε έως το πιο σοβαρό. Π.χ. και η μηνυγκίτη, η χειρότερη παιδική νόσος, βγάζει εξανθήματα μαζί με τον πυρετό. Τι είδους εξανθήματα είναι αυτά? Είναι αυτά τα εξανθήματα, μικρά σαν κεφαλή καρφίτσας που δεν φεύγουν όταν τεντώνει στο δέρμα ανάποδα. Είναι σαν μπιμπικάκια, σαν κόκκινα? Όχι, είναι, τι είναι? Επίπεδα είναι. Είναι επίπεδα σαν... Και τεντώνοντας το δέρμα ανάποδα δεν εξαφανίζεται, είναι αυτά που λέμε μοραγικά. Σε ποια σημεία? Παντού μπορεί να βγουν, αλλά να έχει και πυρετό. Όχι, χωρίς πυρετό δεν πάει να βγάλει, δεν μαζεύει. Δεν κυνηγάμε το παιδικό νόσημα, αυτό δεν είναι τίποτε. Ποια είναι τα σημεία του σώματος του παιδιού που κοιτάμε πρώτα, αν υπάρχουν κάποια εξανθήματα? Πρόσωπο και κορμό. Mm-hmm. Πρόσωπο και κορμό, μπροστά, θώρακα. Μπροστά. Όχι αμασχάλες, αυτά που λένε. Εντάξει, πολύ είναι εδώ πέρα. Πιο καλά θα το δεις εδώ πέρα. Πιο μεγάλη επιφάνεια από το να κυνηγάς τον αγκώνα τώρα βρεις ένα εξάνθημα. Εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα από τις ιώσεις τα παιδάκια δύσκολα θα γλιτώσουν, γιατί πάνε, όπως είπατε και εσείς, στο παιδικό σταθμό, ναι, στο σχολείο. Ένα συνοστισμό. Από τα κρυολογήματα πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε? Μπορούμε. Είναι εποχιακό τώρα. Τίποτε. Εντάξει, θα αρρωστήσει το παιδάκι. Μέχρι 5 χρονών αρρωστούν πιο συχνά. Μετά το 5 έτος είναι λίγο αραιότερες οι λοιμώξεις στα παιδάκια. Μέχρι 5 χρονών θα περάσουν το στάδιο αυτό. Γενικά αυτές τις διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, δηλαδή αν έξω έχουμε χαμηλούς βαθμούς θερμοκρασίας, μέσα να είναι ας πούμε πολύ ζεστό το σπίτι, γιατί... Πολλές φορές, ας πούμε, ειδικά όχι στο φυσικά. Παιδικό δωμάτιο, ανάβουμε και λίγο παραπάνω θέρμανση όχι, και ναι, λέμε τα παιδάκια μας να κοιμηθούν ζεστά κτλ. Ναι, είναι και ηλικιακό, όπως ξαναλέτε. Άλλο ένα παιδί 6 μηνών, άλλο ένα παιδί 3 χρονών. Αλλά γενικά το παιδί δεν κάθεται όπως καθόμαστε εμείς να δούμε τηλεόραση. Το παιδί είναι σβούρα. Αν το σχεδιμένο, υδρώνει. Μεταβολές θερμοκρασίας προκαλούν εύκολα νόσεις. Mm-hmm. Ας νομίζουν οι γιαγιάδες θα προφυλάσσουν που τα ντύνουν πολύ. Όχι φυσικά. Οπότε αυτό λίγο να προσέξουμε επίσης. Ο πιο ωραίος καιρός είναι ο βοριάς, να ξέρετε. Το κρύο είναι ο πιο ωραίος καιρός. Ο πιο χειρότερος καιρός είναι ο νοτιάς. Αυτό που τάχα κάνει ζέστη, που κολλάμε και τέτοια, αυτός είναι καιρός, όπως το λέω με χιούμορ, ευνοεί τους παιδιάτρους. Σας ανεβάζει το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λόλη. Να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε. Καλή υγεία σε όλους. Είναι ήπια όλα. Είναι ήπια πράγματα. Δεν έχουμε σοβαρά. Ειλικρινά δεν έχουμε σοβαρά. Έχουν ιώσει τα παιδιά πάρα πολλές, αλλά εντάξει. Έρχονται, παρέρχονται. Είναι καλά. Πάντως, μάλλον έτσι με την μόλις αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας. Το χειμώνα καλύτερα. Να είμαστε στη Σουηδία για λίγο καλύτερα. Για λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Για πάμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να δώσουμε κανένα δώρο, Στέφανε. Γιατί έχουμε και το ωραίο μας το μίξερ. Να το δείξουμε λίγο το μίξερ μας, το δώρο μας. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο μίξερ κόκκινο της Kenwood. Από την Γκρούπο Κουτσίνε. Θα γίνει δικό σας, άμα μας πάρετε τηλέφωνο. Και παίξτε μαζί μας το μουσικό quiz. Στέφανε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να έχεις ετοιμάσει κάτι δύσκολο. Είναι ένα κανονικό τραγούδι. Ένα κανονικό. Γνωστό. Γνωστό, γνωστό. Για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλή Κυριακή. Καλημέρα σας. Εύχομαι ότι καλύτερο για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Σας τηλεφωνώ από Αθήνα, από Λυκαβητό. Από το Λυκαβητό. Πάρα πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Είμαι ο Κώστας. Κύριε Κώστα, έχετε ξανατραγουδήσει? Κάτι λίγες φορές, αρκεί να είναι βατό το τραγούδι και ναι, να είναι κάτι από τα παλιά. Από τα παλιά. Γιατί είμαστε και λίγο μεγάλοι εμείς στην ηλικία. Δεν είναι μεγάλη.
Δεν νομίζω να είστε και τόσο μεγάλος, κύριε Κώστα. Φτάνουμε τα 56 με το καλό. Ωραία, εντάξει, πολύ ωραία, τόσο, θαυμάσια. Τόσο. Για πάμε να τραγουδήσουμε, να σας ακούσουμε. Για πάμε, Στέφανε, παίξε κανένα καλό να δούμε. Ότι είναι καλό, είναι καλό και το έχετε χορέψει και σίγουρα. Πάμε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό. Με βαρύ τσιγάρο σερτικό. Μόνος. Μόνος μες στη νύχτα κροβατό. Με βαρύ τσιγάρο σερτικό. Ναι, και το παρακάτω καλά το είπαμε. Και αυτό που χορέψατε. Μόνος με, τώρα το είπατε. Μόνος με στη νύχτα ακροβατό. Πού όμως ακροβατό? Με βαρύ τσιγάρο σέρτικο. Πριν ήταν το σέρτικο το τσιγάρο. Μόνος με στη νύχτα ακροβατό. Στις... Στη ζωή μου το ζεμπέκικο. Έμα πού θα ήταν. Α, εντάξει. Φωνάζει και εγγονός από δίπλα. Με λίγο βοήθεια, μια χαρά. Ποιος σας βοηθούσε, είχατε... Είναι ο εγγονός μου, είναι 2,5 ετών. Α, πολύ ωραία. Για πείτε μου, το μίξερ τι θα το κάνετε? Το μίξερ περιμένουμε και μία κοπελίτσα μικρή, η οποία θα γεννηθεί το Γενάρη, για να έχουμε να τις φτιάχνουμε τα υπόλοιπα που θα είναι για τον μικρό και για τη μικρή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, οπότε θα έχει όντως καλή χρήση. Ακούμε και το μικρό από πίσω. Δικό σας το μίξερ, να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Λυκαβητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μια χαρά. Ναι, ναι. Με λίγο βοήθεια, εντάξει. Πάμε να μαγειρέψουμε, γιατί βλέπω εδώ έτοιμα όλα για τη μαγειρική μας και ο Θοδωρής Αγγελασόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που με κάλεσες εδώ στην εκπομπή. Τι θα φτιάξουμε, βλέπω λαχανικά εδώ, χρώματα. Κοίτα να δεις, θα φτιάξουμε ένα κοτόπουλο και θα σου πω γιατί θα το φτιάξουμε σήμερα. Είναι με χυμό ροδιού, το είχα φτιάξει την περασμένη Κυριακή στην Ερμιόνη, γιατί ήταν η γιορτή του ροδιού. Οπότε εκεί ο Δήμος έκανε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μας είχαν καλέσει. Και φτιάξαμε διάφορα φαγητά και φτιάξαμε και αυτό το κοτόπουλο που θα φτιάξουμε σήμερα εδώ. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, εσύ από εδώ. Εγώ για από εδώ, ναι. Για να μπορώ να βοηθήσω έτσι, και όλο λοιπόν, που χρειάζεται. Θα σου πω εγώ τι θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ έχω φτιάξει λίγο να λίγη δούμε πώς είναι έτοιμο. Ναι, θα το δούμε μετά. Ναι, για να μην, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα βάλουμε κοτόπουλο φιλέτο. Και μπουτάκια. Αλλά τα μπουτάκια είναι ξεκοκαλισμένα. Δεν τα έχουμε ξεκοκαλίσει εμείς. Τα αγοράζουμε και έτοιμα στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, ναι, υπάρχουν τώρα πλέον. Τα βρίσκουμε ξεκοκαλισμένα. Και... Να δούμε λίγο, κύριε Θοδωρή, τα υλικά για να μπορούν να τα σημειώσουν και οι φίλοι μας στο σπίτι. Για πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Ρίχνω εγώ λίγο ελαιόλαδο εδώ για να ζεσταθεί. Ωραία, λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχουμε κοτόπουλο φιλέτο, όπως είπα, και μπουτάκια ξεκοκαλισμένα. Ωραία. Έχουμε κάρι, περίπου μία κουταλιά θα βάλουμε, δεν θα βάλουμε πάρα πολύ. Και έτσι κοφτό, όχι πάρα πολύ, ανάλογα ζεσταίνουμε με το κάρι. Ζεσταίνουμε λοιπόν το λάδι στο... Βεβαίως, έχω βάλει εγώ λάδι. Κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα. Έχω βάλει εδώ στο κοτόπουλο, όπως βλέπεις, και σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο. Αυτό είναι σκόρδο. Αυτό είναι σκόρδο, είναι τριμμένο. Όλο το σκόρδο αυτό το θέλουμε. Κοίταξε, άμα δεν θέλουμε πολύ σκόρδο, θα βάλουμε πιο λίγο σκόρδο. Αν θέλουμε περισσότερο, θα βάλουμε πιο πολύ σκόρδο. Οπότε θα βάλω εγώ εδώ στην κατσαρόλα που έχω βάλει το ελαιόλαδο. Θέλει λιγάκι να ζεσταθεί ακόμη. Ναι. Να το βάλω λιγάκι πιο δυνατά. Να ζεσταθεί καλά. Όχι καλά, εντάξει, ίσα-ίσα ξέρεις για να ροδοκοκκινήσει το κοτόπουλο. Και θα βάλουμε το κοτόπουλο. Λοιπόν, κάτσε να βάλω εγώ το κοτόπουλο τώρα εδώ. Ελπίζουμε ότι θα αρχίζει να ζεσταίνεται. Να σοταριστεί μαζί με το σκόρδο. Δεν θα σοταρούμε το σκόρδο πρώτα. Εγώ νόμιζα ότι είναι βουτυράκι το σκόρδο. Όχι, είναι σκόρδο μόλυκο, και αρκετό κιόλας, γιατί μου αρέσει το σκόρδο και έβαλα και πάρα πολύ κιόλας. Είναι υγιεινό, βέβαια. Είναι υγιεινό, βέβαια. Και γι' αυτό δεν θα το σοτάρουμε από την αρχή, γιατί ξέρεις, μας μαυρίζει και δεν είναι και τόσο ωραίο μετά στη γεύση όταν θα φτιάξουμε και τη σάλτσα. Οπότε το βάζουμε μαζί με το κοτόπουλο. Ας το βάλω εγώ από πίσω, ναι. Λοιπόν, βάζουμε μαζί με το κοτόπουλο, περιμένουμε λιγάκι να ζεσταθεί, να σοτάρουμε το κοτόπουλο, θα ανακατέψουμε. Έχω εδώ και μία κουτάλα γι' αυτό. Και θα φτιάξουμε και λαχανικά. Τα λαχανικά τώρα, Κιμ, θα τα κόψουμε εδώ μέσα στο τηγάνι. Ναι. Κανονικά θα τα σκεπάσουμε με ένα καπάκι. Με ένα για καπάκι. Να μαγειρευτούν σιγά-σιγά. Για να το δούμε, δεν θα το σκεπάσουμε. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε καρότο. Όπα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε καρότο. Έχουμε... Ό,τι λαχανικά θέλουμε θα βάλουμε. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, εκεί έχω βάλει και μανιτάρια και έχω βάλει και μπρόκολο. Ό,τι μας αρέσει βάζουμε. Ωραία, ναι, θα το δούμε μετά πώς είναι.
Βάζουμε καρότο, βάζουμε πιπεριές πολύχρωμες, βάζουμε ό,τι μας αρέσει. Μπρόκολο, ας πούμε, όπως έχω βάλει εγώ εκεί. Ένα κολοκυθάκι το οποίο μας το έχουν καθαρίσει ολόκληρο. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα το λόγο, αλλά δεν πειράζει, θα το κόψουμε τώρα να το βάλουμε μέσα. Ναι. Ποιος καθάρισε το κολοκυθάκι? Λοιπόν, θα κόψω και το κολοκυθάκι. Αυτά δεν θα Στάθη, τα σοτάρουμε. Εσύ το καθάρισε το κολοκυθάκι. Συγγνώμη, δεν θα το κάνω. Να σου πω, Στάθη, το κολοκυθάκι δεν το καθαρίζουμε ολόκληρο. Προσπαθώ να γίνω κι εγώ μάγειρα. Αν έχει κάποιο σημαδάκι, το τρίβουμε ελαφρά να φύγει και δεν το καθαρίζουμε ολόκληρο. Ό,τι πείτε, δεν πειράζει. Μα δίνει μια διαφορετική αίσθηση. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι έχει μέσα. Πολύ απλά. Λοιπόν, έχω εκεί με εδώ πέρα πιπεριές. Ό,τι πιπεριές θέλουμε. Mm-hmm. Έχουμε εδώ πορτοκαλί και κόκκινη πιπεριά. Θα βάλουμε. Εγώ ωραία. Να το ανακατέψω τώρα. Εσύ αυτό να λίγο το ανακατέψει το κοτόπουλο καλά. Να θέλουμε πάρει χρώμα γύρω-γύρω. Μπράβο. Θέλουμε να πάρει χρώμα γύρω-γύρω, να μυρίσει έτσι και το σχόρδο που έχουμε ρίξει μέσα. Εγώ κόβω όλα τα λαχανικά εδώ. Ξαναλέω ότι βάζουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε. Mm-hmm. Ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε. Αν μας έχουν περισσέψει διάφορα λαχανικά στην κουζίνα. Όλα τα ταιριάζουν δηλαδή. Όλα, όλα, όλα. Τα πάντα. Εντάξει. Ναι. Όχι πράσινα λαχανικά. Όχι πράσινα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πιπεριές. Οτιδήποτε έχετε εκτός από κολοκυθάκι. Ναι, ναι. Και κρεμμύδι, ναι. Κόκκινη, κόκκινη πράσινη, διάφορες, ναι. Φλωρίνης, ό,τι μας αρέσει, τα βάζουμε. Ωραία. Τα κόβουμε και τα βάζουμε μέσα στο τηγάνι. Κρεμμυδάκι. Και κρεμμύδι. Εγώ τα κόβω σε μεγάλα κομμάτια και γενικώς δεν τα μαγειρεύω πολύ, ειδικά τα λαχανικά. Mm-hmm. Ίσα-ίσα να σοταριστούν και μετά τα σκεπάζω με ένα καπάκι να γίνουν στον ατμό. Οπότε εδώ, να κρατάνε λίγο, να μην μαλακώνουν πάρα πολύ. Να κρατάνε. Μπράβο. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Γιατί είναι και πιο λαβερά, ναι. Και είναι και πιο ωραία όταν τα τρώμε. Δεν είναι. Και μας θυμίζουν και το λαχανικό. Σωστά. Που τρώμε. Γιατί σωστά. Όταν τα βράσουμε πολύ, όταν τα τηγανίσουμε πολύ, χάνουν σωστά, και ναι. Λίγο το. Βέβαια, εκεί πέρα, εκεί στον μπολ. Στο, ναι. Στο, όπου μύρισε το σκορδάκι. Την κατσαρόλα που τα έχω βάλει εγώ, σε αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Ναι. Τα έχω μαγειρέψει αρκετή ώρα τώρα. Τα έχω έτοιμα από το σπίτι. Κανονικά είναι λίγο. Είναι πιο ζωντανά. Τα αφήνω πάντα πιο ζωντανά. Ωραία. Λοιπόν, κόβω και πιπεριά. Έκοψα και κρεμμύδι. Έκοψα και το κολοκύθι το καθαρισμένο του Στάθη. Θα βάλουμε και λίγα φύλλα από. Κάτσε να τα ανοίξουμε λιγάκι περισσότερο. Ναι, σωστά. Βέβαια δεν τα θέλουμε πολύ να σοταριστούν. Ίσα έτσι να, ναι. Να μαραθούν. Και θα τα μαγειρέψουμε. Τελικά, τι έχεις παρατηρήσει ο κόσμος μαγειρεύει με πολύ σκόρδο? Γιατί τα τελευταία χρόνια έτσι λίγο ήταν της μόδας να το αποφεύγουμε το σκορδάκι, να το βάζουμε ολόκληρο και να το ξαναβγάζουμε. Σωστά. Αλλά τώρα λιγάκι επειδή έχουν έρθει τα πιο παλιά και είμαστε λίγο πιο. Έχουμε επιγυρίσει λιγάκι πίσω και στην διατροφή αυτή. Ναι. Οπότε εντάξει. Δεν μας ενοχλεί να μυρίζουμε λίγο σκορδάκι. Εντάξει, τώρα ας έχουμε λίγο σκορδό εδώ πέρα, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, και μερικά φύλλα από. Αυτό είναι κόλιανδρος. Α, κόλιανδρος, ναι. Είναι αυτό. Όπου το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Κύπρο. Mm-hmm. Μοιάζει πάρα πολύ με το μαϊντανό. Εντάξει, μοιάζει, αλλά στη γεύση και αν μυρίσεις κιόλας είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχει καμία σχέση με το μαϊντανό. Ναι, είναι όντως. Λίγο πιο πικάντικη η γεύση του και είναι λίγο έτσι πιο λεμονάτη και είναι. Όντως. Είναι ιδιαίτερο. Ωραία. Το χρησιμοποιούν πολύ στην Κύπρο και ειδικά στα μαγειρευτά φαγητά. Εδώ τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα θα σου πω τι κάνουμε. Όσο έχουμε βάλει εδώ τα λαχανικά, έχω βάλει και μερικά φύλλα από κόλιανδρο. Ναι. Θα περιμένουμε λιγάκι να πάρει λιγάκι να. Να αρχίσουμε να το τώρα να το χνήσουμε. Το κοτόπουλό μας εδώ έχει ροδίσει. Έχει ροδίσει πολύ ωραία. Έχουμε λίγο σόγια σος. Mm-hmm. Αν θέλουμε ρίχνουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αν δεν έχουμε στο σπίτι μας, εντάξει, μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Αυτό. Αυτό είναι μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο. Όπα, κάτσε να το ανοίξω. Μπαλσάμικο και μετά χυμό από ρόδι. Ναι. Το κάρι, αυτά μπορείς να τα ρίξεις και εσύ. Mm-hmm. Περίπου 2 κουταλιές μπαλσάμικο να υπολογίζετε και μία το κουταλιά. Το κάρι όλο αυτό. Ναι, ναι, ρίξω το κάρι, είναι ωραίο. Και ειδικά μαζί με το ρόδι πάει πάρα πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία, έτσι ωραία τα εξωτάρι, μια χαρά, έτσι πως αυτό. Τα γυρίζει. Το μέλι θα το ρίξουμε λίγο προς το τέλος. Τώρα θα ρίξουμε το χυμό από το ρόδι. Και μπορείς λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι φυσικά. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Δεν θα ρίξετε πάρα πολύ αλάτι σε αυτή τη συνταγή, διότι έχει και, έχει και τη σόγια σος. Και έχει και το κάρι. Μπράβο. Οπότε είναι λίγο. Ήδη τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτή τη συνταγή είναι λίγο αλμυρά από μόνα τους. Οπότε θα αποφύγετε να ρίξετε πολύ αλάτι. Mm-hmm. Θα ρίξω λίγο εγώ. Και αν χρειαστεί, θα δοκιμάσετε στο τέλος και θα ρίξετε λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Και τώρα ωραία. Θα ρίξουμε εδώ το μέλι.
το μέλι. Αφού πάρει λίγο μία βράση, δεν πειράζει. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρει μία βράση και θα ρίξει εσύ το μέλι και θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Για πόση ώρα πρέπει να το βράσουμε μαζί, έτσι? Ναι, αυτό είναι καλή ερώτηση. Θα το αφήσουμε για περίπου 20 λεπτά, ανάλογα πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια κοτόπουλο που έχουμε βάλει μέσα. Σε μέτρια φωτιά. Ναι, εμείς έχουμε βάλει λίγο περισσότερη για να πάρει λίγο πιο δυνατό. Ναι. Σε μέτρια φωτιά. Στο 8. Ας πούμε το μεγαλύτερο είναι το 9, εμείς έχουμε βάλει στο 8. Θα σκεπάσουμε τώρα την κατσαρόλα αφού έριξε η Kim το μέλι. Πολύ ωραία. Ωραία. Και θα το αφήσουμε να γίνει. Θέλει περίπου 20 λεπτά. Αν δούμε ότι δεν μας έχει μελώσει τόσο πολύ η σάλτσα μας, θα αφαιρέσουμε το κοτόπουλο σε μία πιατέλα και θα αφήσουμε λίγο τη σάλτσα ακόμη περισσότερο. Μόνη της, μπράβο. Να δέσει για περίπου λίγο καλύτερα. Ένα-δύο λεπτά να δέσει. Εδώ είναι το έτοιμο. Λοιπόν, εδώ είναι το έτοιμο. Θα σου πω λιγάκι κάτι για εδώ. Θα ρίξουμε, αφού έχουν σοταριστεί λιγάκι, έχουν αχνιστεί λίγο τα λαχανικά. Να δούμε λίγο εδώ το έτοιμο. Εδώ τώρα έχει δέσει καλά. Έχει δέσει, το έχω ετοιμάσει εγώ από το σπίτι μια χαρά. Απλώς έριξα και εδώ πέρα λίγο μπαλσάμικο εδώ και λίγο έχει στο γεσούς. Και φύλλα από δεντρολίβανο. Έχει και φύλλα από δάφνη. Δεντρολίβανο λέω εγώ. Φύλλα από δάφνη. Οπότε. Κάτσε να σερβίρουμε, ναι. Λοιπόν. Ωραία, να το δούμε και πώς είναι στο πιάτο. Εδώ θα σκεπάσουμε και θα περιμένουμε να γίνει τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα το δούμε και πώς είναι στο πιάτο. Ωραία. Ναι. Έχω βάλει εδώ τα λαχανικά, έχω βάλει και άλλα λαχανικά και μπρόκολο και μανιτάρι. Γενικώς ό,τι θέλετε. Δεν έχουν λιώσει, είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν. Δεν έχουν λιώσει, έχουν κρατήσει. Κρατάνε, μια χαρά. Παρόλο που τώρα έχουν μαγειρευτεί αυτά, να φανταστείς περίπου 2 ώρες. 2 ώρες θέλουμε να μαγειρευτούν. Όχι, τα έχω μαγειρέψει, έχουν περάσει 2 ώρες από τη στιγμή που τα έβγαλα από το τηγάνι. Τρόμαξα, γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο να μαγειρεύουμε. Καθόλου. Λοιπόν, βάζουμε τα λαχανικά, βάζουμε και το κοτόπουλο που έχω εδώ έτοιμο. Θα το δοκιμάσεις. Μας θυμίζει λίγο κινέζικο. Ναι, καλά, θυμίζει. Με τα λαχανικά και με τον. Έτσι, ότι θυμίζει και λιγάκι κινέζικο. Πολύ σωστά, ναι. Λοιπόν, κοτόπουλο από πάνω από τα λαχανικά. Είναι μια ωραία πιατέλα. Σε μια ωραία πιατέλα. Πάρα πολύ. Θα το ωραία. Σερβίρουμε. Και μυρίζει και τέλεια. Θα δοκιμάσεις, ελπίζω. Λοιπόν, και θα ρίξουμε για από πάνω. Τη σαλτσούλα. Πολύ ωραία, τη σάλτσα. Οπα. Να μην σε ξαναλερώσω πάλι. Όχι, όχι. Γιατί. Δεν με βλέπω μετά ξανά. Όχι. Μην σου να φεύγω αρών. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Υποτίθεται ότι εμείς τα έχουμε σκεπάσει τώρα. Και τα έχουμε σκεπάσει και αυτό εδώ νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε καλό δρόμο, θέλει λιγάκι ακόμα. Ωραία, τα αφήνουμε. Τώρα το βάλαμε 2-3 λεπτά, τα αφήνουμε περίπου 20 λεπτά. Και όπως σας είπαμε πριν και με τη σάλτσα. Με τι το σερβίρουμε αυτό? Λοιπόν, κοίτα να δεις εδώ τώρα, σε ένα λεπτό έχουμε τελειώσει. Όπα, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο μπαλσάμικο. Ωραία. Και θα το χτυπήσουμε λιγάκι και θα βάλουμε λίγο στα μναγκάθι και θα το ρίξω από πάνω. Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν δεν μας αρέσει. Φρέσκο, ή κρασμένο. Όχι, όχι. Φρέσκο. Εγώ το τρώω πολύ φρέσκο το σαμναγκάθι και στη σαλάτα. Αν δεν το βρούμε τώρα. Νομίζω ότι δεν έχω φάει στα μναγκάθι έτσι. Πάντα βρασμένο το έχω φάει. Δηλαδή. Δεν το έχει φάει φρέσκο το σαμναγκάθι? Όχι. Σε σαλάτες καθόλου? Θα δοκιμάσω όμως. Ωραία, λοιπόν. Είναι λίγο μικρό το μπολ. Ωραία. Ναι, τελειώνουμε. Και ρίχνουμε το σαμναγκάθι από πάνω. Ωραία. Μαθαίνουμε και λίγο μπαλσάμικο. Λοιπόν, θα σας φέρουμε το πιάτο μπροστά αμέσως. Να, μπράβο, το βάλαμε εδώ. Τέλειο. Και το τρώμε έτσι όλο μαζί. Το τρώμε έτσι όλο μαζί. Είναι τα λαχανικά που σοτάραμε και τα αφήσαμε περίπου και αυτά για 20 λεπτά. Μαζί με μπαλσάμικο και με σόγια σος, ό,τι λαχανικά σας αρέσουν. Τέλειο. Από πάνω το κοτόπουλο με το ρόδι και το κάρι. Και έτοιμη. Το σαμναγκάθι. Με λίγο μπαλσάμικο και λίγο ελαιόλαδο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά, τελειώσαμε. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Μας να είσαι όρεξη. Καλά. Καλή όρεξη, φυσικά, εδώ στα παιδιά που περιμένουν. Και σε εσάς να το δοκιμάσετε. Μυρίζει υπέροχα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκος Φόσκολος. Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Να το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας αποκλειστικά στο μαγκαζίνο Life.
λίγες μέρες μας μίλησε η Ντέλα Φόσκολου, η κόρη του αείμνηστου Νίκο Φόσκολου, για την ζωή της, για την κοινή ζωή της με τον πατέρα της. Μας προλάβανε τα γεγονότα. Έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη ο Νίκος Φόσκολος. Το τελευταίο αντίο το δώσανε την Παρασκευή, προχθές. Βρέθηκε εκεί πολλοίς κόσμος, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί του, που τους έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Εμάς νομίζω μας έχει δώσει πολλά πράγματα. Να θυμηθούμε ότι το σύριαλ του Νίκου Φόσκολου στη δημόσια τηλεόραση έκανε 98% τηλεθέαση. Νούμερα τα οποία δεν τα ξαναείδε ποτέ ούτε η δημόσια τηλεόραση, ούτε η ιδιωτική τηλεόραση. Μετέπειτα τα καθημερινά του σύριαλ ήταν τα πρώτα επίσης στην ιδιωτική τηλεόραση και γενικά μας έμαθε σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης στην τηλεόραση και στην καθημερινότητα όταν ήταν η ώρα του σύριαλ καθημερινά. Δεν κουνιότανε τίποτα, νομίζω, στην Αθήνα. Ήτανε όλοι καθυλωμένοι στον καναπέ, στην καρέκλα, μπροστά σε μία τηλεόραση, αναμένοντας το τι θα γίνει σήμερα. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε αυτή την συνέντευξη που μας έδωσε η Ντέλα Φόσκολου, να θυμηθούμε μαζί, να ζήσουμε αυτή την ζωή γεμάτο εμπειρίες μέσα από τα μάτια τα δικά της, τα μάτια της κόρης. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Θρυλικός σκηνοθέτης και συγγραφέας μερικών από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, ο Νίκος Φόσκολος, ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Θα έλεγα ότι είναι ένας απόλυτος τελειομανής επαγγελματίας, απόλυτος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χαρίζεται ούτε στον εαυτό του, ούτε σε κανέναν άλλο γύρω του. Και ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, με μεγάλο ένστικτο στη δουλειά του σαν επαγγελματίας. Στα χρόνια της πρώτης νιώτης, ο Νίκος Φόσκολος ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και μετά ως συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, σεναριογράφος, σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έκανε τα πάντα για να είναι τέλειο αυτό που είχε φανταστεί. Τον τρόπο που ξεκινούσε, ειδικά τα σενάρια, που στην αρχή έκανε αυτό που λέμε ένα σκελετό, μια σκαλέτα, το ξέρεις κι εσύ, η οποία σιγά σιγά ξεκινούσε με μια σκαλέτα πλήρη, χρησιμοποιούσε χρώματα. Χρώματα με τις σκηνές, δηλαδή είχε άλλο χρώμα οι σκηνές δράσης, άλλο χρώμα οι σκηνές οι συναισθηματικές, άλλο χρώμα. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το πράγμα ξεκινούσε και ήταν πολύ και μάζευε στη σκαλέτα μέχρι να το φέρει εκεί που ήθελε και μέχρι να έχει και την αναλογία που ήθελε. Ολόκληρη ζωή να γράφει και να σκίζει χειρόγραφα, να πλάθει ιστορίες και να τις μοιράζεται με κόσμο πολύ, μέσα από το ραδιόφωνο, το σινεμά ή την τηλεόραση. Τον ζούσα πολύ γιατί δούλευε σπίτι. Μεγάλωσε ένα σπίτι αυτό που δεν νομίζω ότι το έχουν πολλά παιδιά, σε ένα σπίτι που πάντα πρέπει να κάνω ησυχία. Ή γινόταν κέντρο διερχομένων, οπότε έκανε οντισιόν, οπότε ετοιμάζανε κάτι, οπότε... ήταν λίγο περίεργες οι συνθήκες στο σπίτι, αλλά τον ένιωθα πάντα κοντά μου. Και ήταν και ο μόνος τρόπος που ένιωθα κοντά στη δουλειά του, να το πω έτσι. Δεκαεφτάχρονων παλικάρι, ο Νίκος Φόσκολος παντρεύτηκε από μεγάλο έρωτα. Την Κέτη τη γνώρισε στο γυμνάσιο. Πηγαίνανε ακόμα σχολείο όταν παντρεύτηκαν. Με την Κέτη έκαναν μαζί έναν γιο, τον Σπύρο. Ο ίδιος, μιλώντας για το γάμο του αυτό, αναφέρει. Στους πρώτους μήνες της στρατιωτικής μου θητείας που υπηρετούσα στα σύνορα, ανέβηκε η γυναίκα μου μέχρι εκεί να με συναντήσει για να μου πει τα ευχάριστα. Ήταν έγκυος, τρέλα κανονική. Χάρηκα πολύ με τα νέα.
Όταν γύρισα από το στρατό όμως, η γυναίκα μου είχε βαρεθεί να περιμένει τόσους μήνες και είχε γνωρίσει άλλους. Ζήτησα διαζύγιο. Μείναμε αγαπημένοι φίλοι. Είναι καταπληκτική γυναίκα. Πιο χαρούμενη στιγμή του που τον έχεις, που τον θυμάσαι να είναι τρισευτυχισμένος, να πετάει. Υποθέτω ότι θα είναι και πολλές και πριν γεννηθώ και όσο ήμουν μικρή που δεν τις θυμάμαι. Υποθέτω σίγουρα θα ήταν όταν απέκτησε και το Σπύρο και εμένα, η γέννηση των παιδιών του. Υποθέτω η γάμο του. Σίγουρα επαγγελματικές στιγμές, πράγματα που ήταν οι μεγάλες του αγάπες, ήταν το κυνήγι, το ψάρεμα και γενικά η θάλασσα, το βουνό, η βόλτα, το ταξίδι και τα αμάξια. Ο Νίκος Φόσκολος ξεκίνησε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα. Δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ, αφού το μεράκι του που ήταν το γράψιμο τον οδήγησε στα γραφεία των εφημερίδων εμπρός και ανεξάρτητος τύπος. Το μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή τον συνεπέρνει. Γι' αυτό και διακρίνεται. Κυνηγούσε το τέλειο, όπως και στη δουλειά του. Σε όλα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο πατέρας που με πίεσε ποτέ με το σχολείο, να σου το πω έτσι. Όχι. Απλώς ήθελε όταν έκανα κάτι. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος να είμαι πολύ σωστή και με πολύ αυστηρά δικά του κριτήρια και μετά σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την εποχή που κυριαρχούσε το ραδιόφωνο στη χώρα μας, έγραψε το ραδιοφωνικό σύριαλ Αστυνομικές Ιστορίες του Νίκου Φόσκολου που άφησε εποχή. Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε κυρίως με τη Φίνος Φιλμ, δημιουργώντας περισσότερες από 70 θρυλικές ταινίες όπως Κονσέρτο για Πολυβόλα, Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω, Λεωφόρος του Μίσους, Αγάπη και Αίμα, Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, Ορατό της 0, Κοινωνία Ώρα 0, Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, εν ονόματι του νόμου, η αδίστακτη. Ο ίδιος, μιλώντας για την εποχή αυτή, αναφέρει: «Η συνεργασία μου με τον Φίνο ήταν και η πραγματική αρχή όλης μου της πορείας. Το όνομά μου άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό. Πολύ γρήγορα με αναγνώριζαν στο δρόμο. Από μικρός ήθελα να γίνω αναγνωρίσιμος και ήξερα ότι μπορούσα να το πετύχω. Μοιραία, η αναγνωρισιμότητα αύξησε τα φλερτ. Με τόσες γυναίκες να σε διεκδικούν, θα πεις 99 όχι, αλλά το ένα θα είναι ναι. Επειδή τα κρούσματα όμως ήταν πολλά, η δεύτερη γυναίκα μου, η Έλλη, βασανιζόταν. Την Έλλη την είχα γνωρίσει στη ραδιοφωνία όπου δουλεύαμε και οι δύο. Αυτή η κυρία με χώρισε. Δεν στεναχωρήθηκα από το χωρισμό διότι ήταν πολύ δίκαιη η απόφασή της. Ήταν μια αληθινή κυρία, της οποίας το ήθος δεν μπόρεσα να φτάσω ποτέ. Ήμουν ανάξιός της. Μαζί της απέκτησα την κόρη μου, την Τέλα». Ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ θα... Αν με ρωτούσες εμένα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου, θα σου έλεγα ο εαυτός του. Τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί, έχει απομονωθεί. Mm-hmm. Τον θυμούνται κάποιοι ή τον έχουν ξεχάσει? Κοίταξε, Ρούλα μου, στη ζωή δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που τον θυμούνται πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που εγώ θα έλεγα, έχοντας ζήσει κάποια πράγματα, θα έλεγα τον ξέχασα. Υπάρχουν άνθρωποι που τον θυμούνται χωρίς να είναι συνέχεια σε ένα τηλέφωνο και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τον έχουν ξεχάσει. Απλώς έχει τύχει να μην το πάνε. Υπήρξε στιγμή που θέλεις να δακρύζει? Ναι. Και με τον πατέρα του, που ήμουν έτσι πιο μεγάλη και το θυμάμαι, όταν χάθηκε ο παππούς μου. Όπως όλοι οι άνθρωποι, κάποιες στιγμές, ναι. Για την τρίτη του γυναίκα, την τωρινή, την Τόνια, ο Νίκος Φόσκολος έχει δηλώσει: «Μου είχε πει κάποτε ο Νίκος Βασταρδής, ο δάσκαλός της στη δραματική σχολή, για ένα κορίτσι που είχε εξαιρετικό ταλέντο. Μια μέρα δώσαμε ραντεβού για να τη γνωρίσω και από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία που εξελίχθηκε ομαλά. Είχα μόλις χωρίσει από την Έλλη. Παιδιά, με την Τόνια δεν κάναμε, δεν έκανα τότε και τώρα πια δεν μπορώ να κάνω. Είναι ένας άγγελος, κάθεται κλεισμένη σπίτι και με περιποιείται όλη την ημέρα τραγουδώντας». Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Νίκος Φόσκολος, οι απανωτές χειρουργικές επεμβάσεις μέσα σε λίγους μήνες, τον έκαναν να κλειστεί στο σπίτι. Το ότι έχει διαλέξει, ας το πούμε, να μην βγαίνει στα φώτα, έχει να κάνει σαφώς με αυτό. Ποτέ δεν έβγαινε για να βγει.
Οπότε τώρα νιώθει ότι δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Οι στιγμές εκείνες οι δύσκολες που πέρασε το θέμα της, το πρόβλημα της υγείας. Σε έκανε να φοβηθείς ότι χάνεις τον μπαμπά σου. Κοίταξε, καταρχήν να σου πω ότι δεν ήταν μόνο οι τελευταίες. Το πρώτο σοβαρό χειρουργείο που ευτυχώς αυτό δεν το θυμάμαι, ήταν όταν εγώ ήμουν 2,5-3 χρονών. Ναι. Στο οποίο πάλι είχε κινδυνεύσει η ζωή του. Δεν το θυμάμαι λοιπόν, αλλά μεγάλωσα και με αυτό. Το δεύτερο μεγάλο χειρουργείο που έκανε ο πατέρας μου ήταν όταν εγώ έδινα πανελλήνιες. Επί της ουσίας πάντα ανησυχούσα για την υγεία του πατέρα μου, ακριβώς γιατί σε πολύ ευαίσθητη ηλικία ένιωσα ότι παραλίγο να τον χάσω. Όταν λοιπόν έγινε αυτό που ήταν μεγάλη, βεβαίως φοβήθηκα. Έτσι. Φοβήθηκα και τρόμαξα και μου ήταν δύσκολο. Μοιράστηκε στιγμές μαζί του τότε. Πάντα προσπαθούσα και η σχέση μας ήταν τέτοια που εκείνο ήταν με ένα αυστηρός και υπήρχαν πράγματα που για κάποιες περιόδους δεν λέγαμε. Δηλαδή, σαν έφηβοι έχουμε τσακωθεί όταν έκανε την πρώτη μου κοπάνα. Και δεν μιλάγαμε για πολύ καιρό, μου είχε κόψει την καλημέρα, και ανταλλάσσαμε γράμματα. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέω τις οικογένειες σχηματώνουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω, όπως μου το έγραφε και τότε, το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Του έλεγα πράγματα. Έχοντας περάσει και αυτό, πάντα του έλεγα πράγματα. Ας πούμε το ότι τον αγαπώ, του το έλεγα πάντα και η σχέση μας ήταν πάντα πολύ ζεστή. Κάποια παράπονά μου μπορεί να έχω κρύψει, παρά το να του πω την αγάπη μου, να του τη δείξω. Κάποια παράπονά μου, ναι, μπορεί να του έχω κρύψει κατά καιρούς, γιατί δεν ήθελα να νιώσει ότι δεν είμαι ψύχρεμη ή δυνατή, όπως θέλει να είμαι. Εμείς ετοιμάζαμε έτσι ένα αφιέρωμα για τον Νίκο Φόσκολο, γι' αυτό πήγαμε και στην Ντέλα και πήραμε και κάποιες συνεντεύξεις από άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει η Ντέλα, ότι είναι κάποιοι που τον θυμούνται, άλλοι δεν τον θυμούνται. Νομίζω ότι άλλωστε κάπως έτσι συμβαίνει στα άτομα που έχουν μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι όλοι φίλοι. Ακριβώς. Και να σε διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος που πολεμήθηκε περισσότερο από όλους στην τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που όλοι αυτοί οι συνεργάτες, όχι όλοι, κάποιοι που τους έδωσε ψωμί, τον πήγαν στα δικαστήρια. Mm. Δηλαδή δεν υπήρξε άλλος που πολεμήθηκε και κατηγορήθηκε από πολύ κόσμο ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο άξια να υπάρχουν στην τηλεόραση. Πάντα υπάρχουν οι κριτές, είτε είναι δικαιολογημένοι ή μη. Πάντως, ο Νίκος Φόσκολος άνοιξε την πόρτα στην υποκριτική σε πάρα πολλούς ηθοποιούς. Τους καθιέρωσε στο χώρο αυτό, έδινε ευκαιρίες. Μπορεί να είχε έτσι τη φήμη του αυστηρού, αλλά άμα δεν είσαι και αυστηρός, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο και ίσως μετέπειτα να το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι ηθοποίοι, όποιοι συνεργάτες. Τώρα είναι λίγο περίεργο έτσι που είδαμε αυτά που μας είπε η Ντέλα Φόσκολου, γιατί την στιγμή που μας έδινε, που έδινε τη συνέντευξη στην Ρούλα Κουσκουρή, της οποίας είναι το ρεπορτάζ, δεν γνώριζε τι θα ακολουθούσε μετά από λίγες μέρες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορεί να του έκρυψε κάποιες φορές κάποια παράπονα, αλλά οι γονείς πάντα ξέρουν και πάντα εκτιμούν. Και αυτά τα γράμματα που έχει κρατήσει και όπως η ίδια είπε ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής της έτσι ανατρέχει σε αυτά και διαβάζει συγκεκριμένα σημεία και την βοηθάνε, έτσι νομίζω θα συνεχίζουν να την βοηθούν και να της δίνουν δύναμη τώρα που δεν είναι πια εδώ. Θέλω να πάμε να δούμε τι είπανε για τον Νίκο Φόσκολο οι συνεργάτες του. Μουσική
Ο Νίκος Φόσκολος στην τηλεόραση μπήκε δυναμικά τη δεκαετία του 70 με τη δραματική σειρά «Άγνωστος πόλεμος», η οποία σημείωνε το απίστευτο ρεκόρ τηλεθέασης 92%. Με πρωταγωνιστές τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Κέλλη Μαυροπούλου, η σειρά συγκίνησε όλους τους Έλληνες την περίοδο της επταετίας. Όταν προβαλόταν, σταματούσε η κυκλοφορία στους δρόμους και στα σπίτια που υπήρχε τηλεοπτικός δέκτης, μια και τότε ήταν ακριβή η αγορά του, υπήρχε συνωστισμός. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας συνέχισε το τηλεοπτικό έργο του με τα ιστορικά και κοινωνικά δράματα «Εν τούτο Νίκα», «Ρωμανός Διογέννης», «Κραυγή των Λύκων» και άλλα πολλά. Κάποια πράγματα έχεις αγαπήσει περισσότερο. Σίγουρα είναι ταινίες. Σίγουρα είναι και τα πρώτα χρόνια στην τηλεόραση, αλλά και τα τελευταία. Πέρα από τη δουλειά, με συμβούλευσε να αγαπάω και να εκτιμώ τον εαυτό μου. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και στην προσωπική μου ζωή, να μην παραχωρώ τον εαυτό μου παρά μονάχα σε ανθρώπους που το αξίζουν και που με αγαπάνε πραγματικά. Ο Νίκος Φόσκολος σε προσωπικές του συνεντεύξεις έχει πει για τους ηθοποιούς που συνεργάστηκε. «Τους αγαπούσα τους ηθοποιούς μου. Ορισμένοι μου το αναγνώρισαν, άλλοι πάλι όχι. Έτσι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλοι έγιναν φίλοι μου λέγοντας σε ευχαριστώ και άλλοι όταν έφευγαν έκαναν ότι δεν με ξέρουν». Για μένα Φόσκολος είναι μια ιστορία. Είναι η ζωή μου, είναι η καριέρα μου, είναι η πορεία μου μέσα στην τηλεόραση, ένα μεγάλο κομμάτι. Θυμάμαι ότι ήμουν στην αρχή που ήμουν η πρώτη του συνεργάτης. Που μου έλεγε, ποιος θα μου έλεγε ποτέ ότι θα συνεργαζόμουν τόσο καλά με μια κοπέλα και ότι θα της εμπιστευόμουν το έργο μου. Από τους πρωταγωνιστές μου έχω να θυμάμαι πολλές ιστορίες. Θυμάμαι τον Κούρκουλο, τον κατεξοχήν πρωταγωνιστή μου σε ένα γύρισμα στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Ο Νίκος περπατούσε σε κάτι σωλήνες παριστάνοντας το μεθυσμένο και δίπλα υπήρχε ένα κενό 30 μέτρων. Κάποια στιγμή του ζήτησαν να κάνει μερικά χαργεντίσματα για την ταινία και εκείνος άρχισε να χορεύει δίπλα στο κενό. Τρελάθηκα από το φόβο μου. Η Καρέζη έπαιζε με τις ώρες τάβλη με τον Καζάκο. Κάποια στιγμή της έστειλε ένα σημείωμα. Νόμιζα ότι θα γυρίζαμε ταινία και στα διαλύματα θα παίζαμε τάβλη. Βλέπω ότι παίζουμε τάβλη και στα διαλύματα γυρίζουμε την ταινία. Από την Αλίκη θυμάμαι ότι είχε τρέλα με τα ρούχα της. Όταν την κρεμάσαμε στον τοίχο για το γύρισμα και έπρεπε να φορέσει ένα φτωχικό ρούχο, εκείνη φόρεσε μεταξωτό. «Τι φόρεσες εκεί?» τη ρωτάω. «Νίκο μου, δεν δείχνει ο φακός την ποιότητα», μου απάντησε. «Όμως ο φακός τα δείχνει όλα. Έτσι όπως ήταν δεμένη, έπιασα το φόρεμα, το έσκισα και το γέμισα με λάσπες. Φώναζε πολύ, αλλά το χαιρόταν κιόλας». Θυμάμαι το πρώτο γύρισμα. Έδωσε εντολή στους άλλους τοπιούς. Θα την βουτήξετε, θα την πετάξετε στο πάτωμα, σε κάτι βρώμικα νερά, δώστε της και μια κλωτσιά. Έτσι ήταν το σενάριο. Αυτό έγινε 10-15 φορές. Όταν το ρώτησα γιατί, μου λέει γιατί ήθελα από την αρχή να μπει στο ρόλο, να πιάσεις την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι το έκανε για να μου πάρει τον αέρα, για να με υποτάξει. Δεν χρειάστηκε γιατί εγώ τον πίστεψα. Με τον ερχομό της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1991, ο Νίκος Φόσκολος έγραψε νέα χρυσή σελίδα στα τηλεοπτικά με την καθημερινή σειρά «Η Λάμψη» που προβαλόταν από τον Αντένα, τα κατορθώματα του Γιάνγκου Δράκου ως μεγιστάνα της Giant και της παρέας του διήρκησαν 14 συνεπτά έτη με 3.457 επεισόδια. Μια παγκόσμια πρωτιά που χάρισε στον συγγραφέα της σειράς μια ζηλευτή θέση στο βιβλίο Guinness. Ήτανε δύσκολο να συνεργάζεσαι με τον Νίκο το Φόσκολο? Κοίταξα, είναι ένας άνθρωπος, καταρχήν είναι τελειομανής. Είναι απόλυτος, έχει την άποψή του και δικαίωται να την έχει. Η ιστορία του το δείχνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα σου επιβάλλει ποτέ τις απόψεις του κτλ. Αλλά θα σου εξηγήσει με ένα ωραίο τρόπο, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω αυτό γιατί έτσι και έτσι, και αν τον ακούσεις προσεκτικά, συνήθως έχει δίκιο. Δεν λέει κάτι επειδή του ήρθε. Ούτε μια στιγμή δεν ένιωσα ότι εντός εισαγωγικών με χρησιμοποίησε, αλλά αντίθετα έβαλε στη διάθεσή μου όλες του τις γνώσεις, όλο του το δυναμικό και όλη του την αγάπη για αυτό που κάναμε. Αυτή που κρατάω εδώ με κοιτάζει την ίδια στιγμή ακριβώς από απέναντι. Είχα φτιάξει δύο στολές όταν ξεκίνησα.
στο Καλημέρα Ζωή. Ξεκινήσαμε νομίζω το 1993 και φεύγοντας από τη σειρά το 2004 και λέω τι δεν έγινε αυτή τη σωλήδα, μου τη δώσει να την έχω. Πολύ ευχαρίστως μου, βεβαίως. Την πήρα την Ισένεγγεν και την πήρε ο γιος μου και την έχει φυλάξει στο σπίτι του. Ο σεναριογράφος που πολλές φορές επέλεγε το cast των σειρών του περνώντας από εξονυχιστικό έλεγχο τους υποψηφίους έδωσε ευκαιρίες σε πολλούς νέους ηθοποιούς που μετά τη συμμετοχή τους στις σειρές του είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται. Ο Νίκος έχει φτιάξει καριέρες, πολλές. Επίσης ιστορία είναι ότι ο Νίκος δεν ζήτησε ποτέ τίποτα από κανέναν. Έκανε πολύ καλό σε πολλούς ανθρώπους, ούτε το διαφήμισε. Τώρα, αν κάποιος νιώθει ότι δεν χρωστάει τίποτα στον Νίκο, κάποιος από αυτούς οι οποίοι αποδεδειγμένα ωφελήθηκαν στη ζωή τους, είναι δικό του θέμα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο Νίκος δεν ζήτησε ποτέ από κανέναν να του πει ευχαριστώ. Το οφείλω πάρα πολλά. Το οφείλω καταρχάς σε ευγνωμοσύνη για αυτό που είμαι σήμερα. Όπως και πιστεύω όλοι μας όσοι λάβαμε μέρος, και παλαιότερα από τον κινηματογράφο και μετέπειτα σε όλες αυτές τις σειρές, το οφείλω με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για το τι είμαστε και πώς υπάρχουμε σήμερα μέσα στο χώρο μας. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί σου που κατά καιρούς έχουν εκφράσει άλλες απόψεις για τον Νίκο Φόσκολο. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη στάση τους. Για μένα όμως θεωρώ ότι για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο δηλαδή που μας έχει δώσει τόσα πράγματα, το θεωρώ απαράδεκτο το να μπει στον κόπο να σχολιάσει αυτόν τον άνθρωπο που σου έχει παράξει όχι μόνο στο βιωτικό σου επίπεδο απολαβές, αλλά και την καλλιτεχνική σου υπόσταση, θα έλεγα. Είναι ανεπίτρεπτο να σχολιάζονται τέτοιοι ογκόλυθοι που υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στον χώρο μας. Ξανάρθε στη ζωή μας η λάμψη της ευτυχίας. Στις 28 Ιουλίου του 2005 προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της Λάμψης και ο συγγραφέας αποχαιρέτησε το κοινό του με μια επιστολή, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ το ελληνικό κοινό που αγάπησε τόσο πολύ και για τόσο πολύ χρόνο το έργο αυτό, που σίγουρα έχει εξασφαλίσει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Θυμάμαι το τρυφερό του αγκάλιασμα, το πατρικό του αγκάλιασμα από δίπλα, για να μου πει εμπιστευτικά 2-3 πράγματα όσον αφορά το ρόλο, για να μου μιλήσει με την τόσο μεγάλη αγάπη και την εμπιστοσύνη που με περιέβαλε και να μου δώσει δύναμη και κουράγιο, για να μου πει ότι μπορώ να το κάνω και ακόμη καλύτερα και παρατηρήσω ότι ήταν πάντα, ξέρεις, εύστοχες και ουσιαστικές. Τον έχω μέσα στην καρδιά μου, δηλαδή μαζί με τον πατέρα μου και κάποιους πολύ δικούς μου ανθρώπους. Ο Νίκος, πέρα από μέντορας μου, συγκαταλέγεται στους συγγενείς. Ένας θαυμάσιος δάσκαλος, από τους λίγους σκηνοθέτες και συγγραφείς, όπου μπορεί να οδηγήσει τον ηθοποιό στο αποτέλεσμα που εκείνος θέλει με ένα γλυκύτατο και πανεύκολο τρόπο. Παράλληλα με τη Λάμψη έγραψε για το ίδιο κανάλι και τη σειρά Καλημέρα Ζωή, που γνώρισε ανάλογη επιτυχία. Θυμάμαι όμως όταν πήγα στο σπίτι του να του δηλώσω την παρέντησή μου και να φύγω από τη δουλειά, με πόσο μεγάλη αγάπη με συγγράφει και εκείνη την εποχή και μου λέει φεύγοντας ότι να ξέρεις ότι ο Νίκος ο Φόσκολος είναι εδώ και όποτε τον ξαναχρειαστείς θα μου χτυπήσεις την πόρτα και εγώ θα είμαι εδώ, ας πούμε, για να ξανασυνεργαστούμε μαζί. Το συνολικό έργο του Νίκου Φόσκολου έχει τιμηθεί με κρατικά βραβεία αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Ιερά Σύνοδο. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η ταινία του «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» προτάθηκε το 1965 για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας. Να θυμίσουμε λίγο ότι τα σίριαλ του Νίκου Φόσκολου «Η Λάμψη» πεζόταν για 14 χρόνια και το «Καλημέρα Ζωή» για 13 ολόκληρα χρόνια. 10 θεατρικά έργα και πολλά ραδιοφωνικά. Στον κινηματογράφο περισσότερες από 70 ταινίες. Και η μεγαλύτερη εισπρακτική ταινία που έκανε η Αλίκη Βιουκλάκη ήταν με τον Νίκο Φόσκολο, όπως είδαμε και στο βίντεο. Έδωσε πολλά. Ένας άνθρωπος που δεν τιμήθηκε τόσο εν ζωή, ας τον τιμήσουνε. Είναι περίεργο όταν φεύγουν από κοντά μας τέτοιοι άνθρωποι που μας έχουν αφήσει τέτοια κληρονομιά και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου
ότι εμείς μεγαλώσαμε με αυτά τα σύριαλ στα σπίτια μας. Βλέπαν οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα καλοκαίρια που παίζανε και επαναλήψεις, που περνούσα εγώ στο σπίτι των παππούδων μου. Έπαιζε κάθε μέρα στις 7 η Λάμψη. Πώς. Και σταματούσαν τα πάντα. Παιδιά, αρχικά, ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Βίρνα και το Γιάνγκο Δράκο. Ποιος. Αυτά τα ονόματα έχουν πέρασει στην ιστορία. Την τηλεοπτική ιστορία. Και όλους Σάντρα. Αυτούς. Σάντρα, Σάντρα. Θεοχάρης. Και τους έδωσε πολλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ σε έτσι, αυτούς που μας μιλήσανε. Εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα διαφορετικό. Και πρέπει να πω ότι εγώ είχα την τύχη πριν κάποια χρόνια να γνωρίσω τον Νίκο Φόσκολο από κοντά και να ανταλλάξουμε έτσι μερικά λόγια. Και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας άφησε, για έτσι την μεγάλη πόρτα που άνοιξε στην ιδιωτική τηλεόραση όσο αφορά τα σύριαλ και τις ταινίες. Δύναμη στην οικογένειά του και σε όλους που τον αγαπούν. Εμείς θα τον θυμόμαστε, δεν θα τον ξεχάσουμε. Άλλωστε, αυτά που μας άφησε πίσω θα τον κρατάνε έτσι ζωντανό στη μνήμη μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στη ζωή να αγαπήσει κάποιος και να αγαπηθεί, να αγγίζει ουρανό. Κι έτσι νιώθω τώρα εγώ. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ γι' αυτό. Στο δικό μου σ' έχω παραμύθι, φτάνω στο Θεό. Μες στον κόσμο που υπάρχεις μόνο είναι αρκετό. Ό,τι κι αν πω, στα αφιερώνω. Μια φορά συμβαίνει στη ζωή το χαμένο σου κομμάτι να βρεθεί και να νιώθεις πως μπορείς για έναν ερώτα να ζεις. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ γι' αυτό. Στο δικό μου σ' έχω παραμύθι, φτάνω στο Θεό. Μες στον κόσμο που υπάρχεις μόνο είναι αρκετό. Ό,τι κι αν πω, στα αφιερώνω. Μπράβο! Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Φτάνω στο Θεό δύο φορές πλατινένιο. Ναι, όντως. Δύο φορές πλατινένιο. Μεγάλη μου χαρά. Το αγάπησε πολύ ο κόσμος. Πήγαμε καλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είναι έτσι και ένα τραγούδι που είχε και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, στο οποίο συνεργάστηκες με την Μαρία την Ένεσλη. Ναι, ναι, κάναμε ωραία δουλειά. Το ευχαριστήθηκα κι εγώ και ήταν έτσι ευχάριστη η έκπληξη και η παρουσία για το κλιπ. Τι ετοιμάζεις τώρα, πού θα σε δούμε το χειμώνα? 29 Νοέμβρη ξεκινάμε φωταέριο με Γιώργο Μαζονάκη και την Καρμπή και... Μπερδεύτηκα, παιδιά, τώρα θα τρελαθώ. Μεγάλο σχήμα. Παιδιά, όχι, τώρα κόλλησα, σοβαρά. Με Γιώργο Μαζονάκη, λοιπόν, και την Καρμπή και Νικηφόρο. Νικηφόρο, ναι, αλλά... Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το θυμηθείς. Θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς και άλλα τραγούδια και θα τα θυμηθείτε όλα. Εγώ θα σας αφήσω για λίγο. Θα σας αφήσω για λίγο να δείτε εδώ τι άλλο θα μας τραγουδήσετε. Να μου φύγει το τραγούδι, να θυμηθώ το όνομα. Ακριβώς. Εγώ θα πάω να δω. Καρτ έχεις οδηγήσει ποτέ? Αμέ. Ναι. Λοιπόν, και ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης, ο car expert μας, πήγε και οδήγησε καρτ. Και εγώ θέλω να δω τώρα τι έγινε. Καταρχάς, είναι εδώ ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης? Εδώ είμαι. Εντάξει, Βασίλη, okay, είμαι ήσυχη. Είσαι εδώ. Πώς ήταν το καρτ? Είναι φανταστική εμπειρία. Όσοι δεν το έχουν κάνει, απλά χάνουν.
Και δεν λέω μόνο για τους άντρες, λέω και για τις γυναίκες. Και για τις γυναίκες δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Καταρχήν είσαι. Φοράς κράνος και όλα αυτά. Φοράς στολή, φοράς κράνος. Υπάρχουν τα κάρτ αυτά που γνωρίζουμε όλοι που πηγαίνεις και τα νοικιάζεις. Ναι. Τα απλά κάρτ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα πιο εξελιγμένα κάρτ. Τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Πάντως. Γυμνάζεσαι τέλεια, θα έλεγα. Γυμνάζεσαι, αποκτάς, πώς μου το είπες, οδική παιδεία. Οδική παιδεία. Οδική παιδεία. Και αυτό γιατί το λέω. Το βλέπουμε καθημερινά πόσοι σκοτώνονται στους δρόμους. Γιατί σκοτώνονται. Πρωί-πρωί. Μα λέμε την αλήθεια. Με τη χειρότερη είδηση ξεκινάς. Λοιπόν, έλα πάμε να σε δούμε τώρα πώς έκανες κάρτες. Πάω και μετά θα σας λύσω όλες τις απορίες. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και ο στίβος είναι από τα πιο γνωστά αθλήματα. Όλοι λίγο πολύ έχουμε ασχοληθεί ή ασχολούμαστε γιατί έτσι μας έμαθαν. Υπάρχει όμως κάτι εναλλακτικό. Κάτι που να ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη και να σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Σίγουρα ναι. Διαλέξαμε να ασχοληθούμε με το κάρτ. Όχι το νικιάρικο που οι περισσότεροι γνωρίζουν, αλλά αυτό που όσοι το ακολουθούν το κάνουν είτε ως χόμπι είτε ως άθλημα. Βρεθήκαμε στην πίστα κάρτ του Αγίου Κοσμά με θέα το Σαρωνικό Κόλπο και μιλήσαμε με τον Δημήτρη Γαλάτση, επικεφαλής αγωνιστικής ομάδας. Δημήτρη, είναι δύσκολο να κάνεις κάρτ? Καθόλου, πανεύκολο. Τι πρέπει να κάνεις, πώς θα ξεκινήσω? Μπορείς να έρθεις στην πίστα να ξεκινήσεις με ενοικιαζόμενα και στην πορεία, αν σ' αρέσει, να αγοράσεις κάτι δικό σου. Είναι επικίνδυνο, γιατί αυτό έχω την εντύπωση ότι αναπτύσσει ταχύτητες μεγάλες. Ταχύτητες δεν αναπτύσσει. Αν θέλεις όμως και πας σε ένα αυτοκινητοδρόμιο, μπορεί να αναπτύξεις και ταχύτητες. Όμως στις πίστες αυτές, επειδή είναι περιορισμένες, δεν ανεβάζει πάνω από 70-80 χιλιόμετρα. Γιατί να έρθω να κάνω κάρτ? Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφοριακή αγωγή. Θα μάθεις πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα μάθεις στο αυτοκίνητο. Και ανά πάσα στιγμή θα είσαι έτοιμος σε οτιδήποτε και αν σου παρουσιαστεί στο δρόμο. Και ένα μικρό παιδάκι, αν θα βάλεις και θα του δείξεις δύο πραγματάκια, από το πιο απλό, το πώς να βάλεις αέρα στα λάστιχα, μέχρι το να αλλάξει ένα μπουζί να κάνει μια ρύθμιση. Από πόσο χρόνο ξεκινάει κάποιος να κάνει κάρτα? 4. Και μέχρι πόσο πάει? Όσο θέλεις. Είχαμε και 63 χρονών. Έχουμε. Συνεχίζει και κάνει. Έχοντας πάρει την πρώτη θεωρητική γεύση, είπαμε να δοκιμάσουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ένα αγωνιστικό κάρτ. Φορέσαμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και ξεκινήσαμε. Η αίσθηση ήταν μοναδική και όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θέλαμε να κάνουμε. Έλα όμως που δεν ήθελε το σώμα μας, αφού διαπιστώσαμε πως για να μπορείς να το κάνεις σωστά, πρέπει να διατηρήσεις σε τέλεια φυσική κατάσταση. Καταπληκτική εμπειρία. Καταπληκτική. Δεν ξέρω πώς θα πήγα, αλλά νόμισα ότι όσο περισσότερους γύρους κάνω, τόσο καλύτερα θα πηγαίνω. Έτσι ακριβώς. Για ποιο λόγο όμως να ασχοληθεί κάποιος με το καρτ, ανεξαρτήτου ηλικίας και οικονομικής επιφάνειας? Συναντήσαμε ένα χομπίστα και απλά τον ρωτήσαμε. Αλέξη, πόσο καιρό ασχολείσαι με το καρτ? 2 χρόνια. Γιατί ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Γιατί είναι τρομερή εκτόνωση, αποκτάς τρομερή οδηγική παιδεία και κυρίως καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει καθόλου να τρέχεις στους δρόμους. Κοστίζει σαν άθλημα, σαν σπορ, σαν χόμπι? Κοστίζει, αλλά για χόμπι μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι από τα πιο οικονομικά. Τελικά σε αυτή τη ζωή, όσο ψάχνεσαι, τόσο μπορείς να κάνεις καλύτερα και πολύ ευχάριστα πράγματα. Διάθεση χρειάζεται, αγάπη για κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωση του καρτ, ο συνδυασμός μάθησης, γυμναστικής και ικανοποίησης είναι 3 συστατικά που δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα σε άλλα αθλήματα. Άντε και καλές βόλτες. Πολύ ωραίο γύρισμα, Βασίλη. Ωραίες οι βόλτες. Ωραίες, ναι, αλλά δεν ήρθε βόλτες, κάποιος ωραία, μαζί τα γκάζια. Να κάνετε κι εσείς Δεν βλέπω ενθουσιασμό στις κυρίες. Όχι, εγώ έχω κάνει εκεί κάρτ. Έχεις κάνει. Αμέ. Αλλά όχι αυτό με που τέτοιο. Έλεγε τώρα ότι πιάνεσαι μετά από το δεύτερο γύρο, τι έλεγες? Μετά από 4-5 γύρους με ένα τέτοιο αγωνιστικό κάρτ πιάνεσαι. Γιατί πρέπει να έχεις τέλεια φυσική κατάσταση. Δέχεσαι φοβερές δυνάμεις G. Αν πάμε με το άλλο κάρτ. Ό,τι είπα, Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν κάνεις βάρη, ναι. Όταν είσαι στο γυμναστήριο και κάνεις βάρη, πιάνεσαι. Ναι. Κάτι αντίστοιχο. Αν είσαι γυμναστός, πιάνεσαι. Συγγνώμη κιόλας. Αν είσαι γυμναστός, ναι, αυτό λέμε. Έτσι, προχώρα τώρα. Λοιπόν, πού βρίσκουμε πίστες καρτ? Σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές πίστες. Πού, πολλές.
Στην Αθήνα μπορεί να υπάρχουν και 10 πίστες κάρτ. Σοβαρά. Κάθε πόλη σίγουρα έχει κάρτ και μία πίστα κάρτ. Είχα μόνο εκεί την πίστα που πήγες εσύ. Έχει στις Αφίδνες, έχει στην Αγία Μαρίνα, έχει στον Ασκόπυργο. Δηλαδή πόσο κοστίζει περίπου για να πας να κάνεις. Είναι και φθηνό και ακριβό. Αναλόγως. Αναλόγως. Ό,τι θες να κάνεις. Όχι, μπορείς με 30-40 ευρώ την ημέρα να έχεις φυσικά το δικό σου κάρτ και το δικό σου εξοπλισμό και να κάνεις όλη τη μέρα. Εντάξει, φτηνό δεν είναι, πάντως αξίζει ας πούμε να το κάνεις δώρο ενδεχομένως σε κάποιον για τα γενέθλιά του, να πάει να κάνει ας πούμε 5-6 βόλτες με το κάρτ. Ή άμα θέλεις κάποιον να τον γυμνάσεις, γιατί όπως μας είπες μπορεί να πιαστεί, το στέλνεις να κάνει ένα κάρτ ας πούμε. Εγώ τώρα σας προτρέπω να πάμε μία φορά να κάνουμε όλοι μαζί και μετά από 5 γύρους να δω πώς θα είστε και πώς θα περπατάτε. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό το γύρισμα. Να το κάνουμε. Μην το λέμε μόνο, να το κάνουμε. Θα μετρηθούμε μετά ποιος στέκεται στα πόδια του ακόμα. Και ποιος όχι. Και να το τραβήξουμε και με κάμερα για να υπάρχουν και αποδείξεις. Ναι, θα το κάνουμε αυτό. Α, θέλει το πανελλήνιο να μάθει, μάλιστα. Ευτυχώς θα φοράμε στολές και μπορεί να μην μας αναγνωρίσουν ποιος. Ναι, σωστό. Θα βάλουμε και ονόματα. Εξοπλισμό από στολές. Ωραία. Αγγελική, γόβαστηλέτο.gr, η γυναικεία άποψη στα πράγματα και τα social media, η γόβα που σας πάει παντού. Τι μας έφερε σήμερα? Σήμερα σε έφερε ένα θέμα που θέλει πολύ συζήτηση. Θέλει συζήτηση. Αχ, πολύ συζήτηση, σκέψη. Ναι. Θα αφήνατε το άλλο σας μισό για ένα ολόκληρο εκατομμύριο λίρες. Άγγλους ρωτήσανε. Ναι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι μια έρευνα. Παγώσατε όλοι, έτσι, το κατάλαβα. Είναι πολλά τα χρήματα. Είναι τόσο. Όχι τόσο. Δεν είναι πολύ καλή στα μαθηματικά, για πες μου. Κάτσε να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Ναι. Μάλιστα. Να σας πω τη συγκεκριμένη. Είναι μια έρευνα. Ρωτάω εγώ. Α, τι. Γιώργο, κάνουμε και εμείς τον κάλυπτο. Σωστά. Χαλαρά. Χαλαρά. Βίκυ. Εδώ δεν μπορούμε να το βρούμε το άλλο μας μισό, το βρούμε και το παρατήσουμε κιόλας. Τι να τα κάνουμε. Αλλά άμα το βρει, όμως θα βρει. Άμα το βρει και είσαι σίγουρος, δεν το θες το εκατομμύριο νομίζω. Κοιτάξτε, θα σα πω. Πώς φαίνεται παντρεμένος και πώς φαίνεται η ελεύθερη. Για αναλόγως πώς περνάς. Τι έδειξε η έρευνα. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι το χρήμα είναι η αιτία πολλών κακών στις ζωές των ανθρώπων. Έτσι. Είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο πολύ έγκριτο Daily Mail, στην Daily Mail την εφημερίδα. Οι ερευνητές λοιπόν ζήτησαν από τους Βρετανούς να απαντήσουν στο αν θα άφηναν τον αγαπημένο τους ή την αγαπημένη τους για 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Ένας στους 10 άνδρες απάντησαν ναι, θα την άφηνα, και το ίδιο συνέβη και στις γυναίκες. Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί η έρευνα. Πήγε και στη φιλία. Ένα στους 10, λοιπόν. Ένα στους 10. Ναι. Πήγε και στη φιλία, που το ίδιο ισχύει και στη φιλία. Και στη φιλία, λοιπόν, οι άνδρες θα άφηναν τον καλύτερο τους φίλο για 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο των γυναικών. Δηλαδή, πιο εύκολα θα άφηνε ο άντρας τον φίλο του από τη γυναίκα. Και εδώ έρχεται ένα άλλο ερώτημα που λένε ότι η αντρική φιλία είναι πιο ισχυρή από τη γυναική. Όχι, κυρίες μου και κύριοι, διότι πολύ έγκριτη έτσι. Έρευνα μας λέει ότι δεν συμβαίνει αυτό. Έρευνα, συγγνώμη. Η έρευνα είναι στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα. Ναι, στην Αγγλία. Σωστή παρατήρηση, πώς. Έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί, άμα θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι οι μεσογειακοί λαοί δεν είμαστε σαν τους ψυχρούς τους Άγγλους. Μας δένουν περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα αποτελέσματα. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας ήταν ήδη 3 στους 10 που είπαν ναι, έτσι χαλαρά. Στην Ελλάδα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό, φαντάζομαι, ειδικά με την κρίση. Ειδικά με την κρίση, βεβαίως. Είναι πολλά τα χρήματα και δεν τα βρίσκει κάθε μέρα. Νομίζω ότι το ερώτημα το θέσανε λάθος. Γιατί όταν πρόκειται για το άλλο σου μισό, δεν το αφήνεις με τίποτα. Πες μου, σου δίνω μισό εκατομμύριο να αφήσεις το γείτονα. Ναι. Εγώ ξέρετε τι σκέφτηκα. Πόσα λεφτά θα έπρεπε να σου δώσουν για να αφήσεις την κακιά πεθερά. Τώρα αυτό εκεί. Θα τη έπαιρνα ένα σπιτάκι αλλού. Μακριά. Σαν Ήπειρο. Άλιστα, λοιπόν, για να χαλαρώσουμε λίγο από αυτά που ακούμε από τους Άγγλους, που δεν ταιριάζουν σε εμάς όπως λέμε. Νικηφόρης, έτοιμος? Ναι, πάντα. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε. Ζήσε τη στιγμή που είμαστε μαζί. Μην ένα λεπτό για τη ζωή γι' αυτό.
κι αν δε μ' αγαπάς, κι αν δε με πονάς, την ελπίδα μη σκορπάς, μη μου το χαλάς, και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε δε θα με ξεχνάς, πως θα μ' αγκαλιάζεις, δε θα μου γκρινιάζεις όταν με συναντάς, πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε δε θα με ξεχνάς, πως θα μ' αγκαλιάζεις, δε θα μου γκρινιάζεις όταν με συναντάς. Μπράβο. Πολύ ωραία και δεν ξέρω αν ταιριάζει με το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία, μαζευτήκαμε όλοι εδώ, στο σημείο το μουσικό. Νικηφόρε, πόσα χρόνια τραγουδάς επαγγελματικά? Επαγγελματικά από τα 19 μου, δηλαδή είμαι γύρω στα 6 χρόνια. Αλλά πολύ μικρότερος όμως, με την μπάντα μου, ξεκινώντας από το 2, κάνοντας πρώτα μουσική. Σιγά σιγά. Πώς σου φαίνεται τώρα με τους συνεχόμενους πλατινένιους δίσκους? Καλά, συνεχόμενοι ακριβώς δεν είναι, εντάξει, είμαι νωρίς ακόμα, αλλά... Δύο είναι όμως, δύο φορές πλατινένιους. Είναι διπλός, ναι, εντάξει. Είμαι χαρούμενος, να σου πω την αλήθεια, όμως, επειδή δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτός ο κόσμος, αν ανταποκρίνεται σε αυτό και όχι οι πωλήσεις, γιατί νομίζω το νούμερο δεν λέει τίποτα. Χαίρομαι όταν θα έρθει ένας άνθρωπος και θα μου πει ότι θα πάρει τη δουλειά μου ή ότι του αρέσουν τα τραγούδια μου και εκφράζεται από αυτά. Να ξαναπούμε πού θα σε δούμε φέτος. Ναι, γιατί έκανα και το λάθος πριν. Είπαμε Φωτεραίο, 29 Νοεμβρίου ξεκινάμε με Γιώργο Μαζονά και την Καραμπή και η Ελισάβετ Σπανού, γιατί μου ήρθε στο μυαλό πριν το όνομα Έλσα. Που είναι κοντά, αλλά... Η Ελισσά της ονείγεται και Έλισσα. Είναι καλό κορίτσι. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να έρθει πολλοί κόσμος να σας απολαύσει εκεί μαζί. Είστε μια ωραία μουσική παρέα. Λοιπόν, και εμείς θα κλείσουμε μουσικά. Ραντεβού το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί. Θα είμαστε εδώ, Μαγκαζίνο Live. Σας περιμένουμε και πάμε να κλείσουμε τώρα έτσι με όμορφα τραγούδια, ένα ποτπουρί απ' όλα. Θα ήθελα να μην υπήρχες κι άλλο όνομα να είχες, να μην ήξερα που μένεις, τίποτα να μη σημαίνεις. Θα ήθελα να ήσουν ψέμα δίχως νόημα κανένα. Έλα όμως που είσαι αλήθεια σαν αγκάθι. Πώς τολμάς να με συγκρίνεις, ό,τι ζήσαμε να σβήνεις. Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο γυρνάς. Ξαφνικά την πόρτα κλείνεις, πότε μάθες να δίνεις και ζητάς και με συγκρίνεις. Πώς τολμάς μέσω βδομάδο, κάθε από βράδο σε θυμάμαι και βασανίζομαι κι η Παρασκευή μέρα θλιβερή του φινάλε μας η παραμονή. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου εξαιτίας σου. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνο
πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία.